Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, άλλο ένα βράδυ κοντά σας. Ο Γιάννης Χιλιτίδης παρών και αυτός. Ένα δίωρο ωραίο. Με την αυριανή ημέρα να υπάρχει, να πούμε, το θέμα των απεργιών. Δεν θα ήθελα να ξέρει ο κύριος Σαββίδης ότι κάνουμε απεργίες εδώ πέρα. Είναι κατά των απεργιών. Εννοείται. Και καλά κάνει. Γιατί καλά κάνει. Καλά κάνει. Εντάξει, τα συμφέροντά του προστατεύει αυτός. Ο καθένας κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Γιώργος από Χαριλάου. Χαίρετε. Το Παμάκ εδώ. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλά είσαι. Όλα καλά. Πώς πάει το σχολείο. Μια χαρά όλα. Μια χαρά όλα. Πρώτο έτος, δεύτερο. Πρώτο. Πρώτο έτος. Πακμάκ. Ωραίος. Είχαμε και Pac-Man. Pac-Man είναι, ρε. Πώς είναι, πλάκα κάνεις. Καλή καθηγητή, ωραία. Εντάξει. Με τα κόμματα ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε. Κομματόσκυλα. Εντάξει. Έχουμε πει. Εντάξει. Αγαπάνε τα κόμματα κι αυτοί. Δεν τα αγαπάνε. Οι καθηγητές στο σχολείο τα κόμματα τα αγαπάγανε, να πούμε. Και εγώ όταν ήμουνα στην τρίτη ηλικίου, βέβαια, ήμουνα τρίτη ηλικίου εγώ το 86. Στη συνταγή την ξέρω. Στο λέω, την ξέρω τη συνταγή. Γιατί εγώ όταν ήμουνα στο σχολείο, λοιπόν, μου είπαν να ψηφίσεις, λέει, αυτό το πράγμα, λέει, θα σε περάσουμε, λέει, άνετα, λέει, με μεγάλο βαθμό ιστορία και τα λοιπά. Ήταν τα κόμματα τότε, ήταν. Τι λες, ρε, τι ίντριγκα είναι αυτή που βγάζει. Τι ίντριγκα, ρε, φίλε, εγώ σου λέω την αλήθεια. Τώρα τι να σου πω, ψέματα να πούμε. Μετά ήταν 6-6 αυτή, όχι 7-7, ήταν εγώ στη μέση, να πούμε. Είχε εγώ, σαν τον, έχω τι κοινό με τον Τσίπρα, ήμουν και εγώ πρόεδρος 15 μελού συμβουλίου, να πούμε. Δεν το ξέρεις αυτό. Ξέρω. Το ξέρεις. Ήμουν πρόεδρος 15 μελού συμβουλίου. Τι να μου πει αυτό. Τι να σου πει αυτό. Έλαμψα δια τις απουσίες μου κι εγώ όπως ο Τσίπρας. Mm-hmm. Μόνο που εγώ δεν έκανα, ας πούμε. Δεν τον βλέπω αυτό να πολύ απουσιάζει. Μακάρι να απουσίαζε με αυτά σχολείο, που κάνει. Στο σχολείο απουσίαζε. Απουσίαζε, να πούμε, γιατί είχαμε κοινό αυτό, βέβαια. Βέβαια, δεν το ξέρεις τον κόλπο. Και όταν ήταν στην ψηφοφορία 630 παιδιά, μου ρίξαν και δύο αριστερές από δίπλα. Mm-hmm. Ναι. Γουστάρες. Εγώ εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση. Ναι. Αλλά δεν ψήφισα στο τέλος. Τα έφερα εδώ, τα έφερα εκεί. Εντάξει. Είναι να εκμεταλλευτείς την κατάσταση. Εντάξει. Αν μην την εκμεταλλευτείς την κατάσταση, εσύ δεν θα την εκμεταλλευόσου. Σε εκείνη την ηλικία, να σου πω λίγο την αλήθεια, μάλλον όχι. Γιατί είσαι πιο ιδεολόγος, πιο θεωρητικός. Α, όχι, ο κυνηγός ήμουν από τότε. Η αλήθεια αυτή είναι. Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου, εντάξει. Mm-hmm. Παντού τα κόμματα είναι εμπλεγμένα. Εδώ κάνουν ποντιακοί χωρί, να πούμε, σύλλογοι, ποντιακοί σύλλογοι. Είναι με το ένα κόμμα ένα σύλλογος, με το άλλο κόμμα είναι ο άλλος. Έχουν μπει, ας πούμε, τα κόμματα στη ζωή και δεν λένε να βγουν. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Γιώργο, έτσι δεν είναι. Περίπου έτσι. Ναι, περίπου. Δεν είναι έτσι, Γιάννη, εσύ που είσαι πιο μικρός. Γιαννάκη. Κοίταξε να δεις. Ναι, σε αυτά που βλέπω εγώ, ναι. Στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, υπάρχουν. Ναι. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα κόμματα, υπάρχουν και εκλογές. Ναι. Τις εξετάσεις, δεν υπάρχει και κάποια βοήθεια, ξέρω εγώ. Γίνεται τέτοιο πράγμα. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν ξέρεις κάτι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Όχι. Εσύ, Γιώργος. Όχι, βέβαια. Όχι, δεν σημειώσεις, ναι. Απλά σε βοηθά να διαβάσεις, δεν σε περνάνε. Ναι, τα σως εκεί. Τα σως, τα μως. Εντάξει, τώρα για τους πολύ, 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 πολύ. Χωμένους. 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 Ναι, χωμένους. Ναι, χωμένους. Όχι για τον Χρήστο, τον Πέτρο, τη Μαρία, την Ανθή και πάει λέγοντας. Ναι, τους πιο χωμένους. Όχι αυτούς που έχουν δηλαδή μόνο όνομα, για αυτούς που έχουν και επίθετο. Ναι. Ναι, Γιώργο. Γιώργο, πώς θα περνάς, τι γίνεται, τα μέλια πώς πάνε, Γιώργο. Μια χαρά, όλα ωραία. Πού είσαι τώρα, θα άσω, πού είσαι. Όχι. Σέρες. Μες στις Σέρες. Μπέλες. Μπέλες. Ναι. Τα μπέλε, τι, τα νερά, μπέλες που είναι. Μπέλες Σέρων. Μπέλες τι είναι, περιοχή. Βουνό είναι. Ναι, έχει και τέτοιο. Κυρίως άνθος είναι, έχει κάποια. Και πας εκεί τα αυτά, έτσι. Πάμε τώρα σιγά-σιγά, ξεκινάμε τη μεταφορά. Μα εκεί οι Έλληνες δεν κλέβουνε, δεν σας κλέβουν εκεί. Κλέβουν, έτσι. Είναι μέσα στη φύρα που κάνουμε κάθε χρόνο, έχουμε υπολογίσει και μια. Έχει την προϋπολογισμό, έχουμε υπολογίσει και μια. Κλέβουν οι Ελληναράδες, κλέβουν. Όλοι κλέβουν. Εντάξει, όλοι κλέβουν. Και οι ξένοι κλέβουν. Άλλοι κλέβουν πολύ, άλλοι κλέβουν. Κλέβουν λίγο. Γύφτους έχει εκεί. Δεν ξέρω, δεν τους ρώτησες. Δεν τους ρώτησες, ναι. Να δούμε, να ξέρω ποιοι κλέβουν περισσότερο. Αχα. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, να πούμε. Ακριβώς.
Έχω ακούσει δύο μέρες τώρα την κρίνια των παοξίδων. Για ποιο θέμα? Το κεφάλι μου έχει πονέσει, ρε φίλε. Για ποιο θέμα? Αυτό έχει γιωτή, όχι τα γενέθλια, όχι στραβά ήταν. Όχι, δεν καλέσαν τον Σαλμπικίδη, γιατί δεν καλέσαν, ξέρω εγώ, τον Πατατούδη. Τον πετάξαν έξω τον Πατατούδη. Γιατί τον πετάξαν έξω τον Πατατούδη? Κοίταξε, θα σου πω. Τι έγινε, τον Πατατούδη δεν, εσύ, δεν τον πρόλαβε. Δεν τον πρόλαβα. Πόσο όχι. Χρόνο είσαι, Γιάννη μου? 19. Δεν πρόλαβε το Πασόκ το μεγάλο Πατατούδη? Δεν πρόλαβε, ο Ζουρμόρο εσύ. Με τι πάνε ήταν εσύ. Και εσύ δεν τους πρόλαβα να πάω. Εσύ τον πρόλαβες? Ναι, βέβαια. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή, εννοείται. Πατατούδη. Από Βουλινό και μετά. Ναι. Γιατί να μην τον φωνάξει τον άνθρωπο? Γιατί τους πήρατε με τον Πατατούδη? Εντάξει. Προφανώς. Θεωρούν... Πήραμε κύπελα, λέει. Με ποιον, ναι, τα πήρατε τα κύπελα? Θεωρούν. Πατατούδης. Ότι... Πατατούδης. 2001-2003. Ναι. Θεωρούν, λέω εγώ τώρα, μου, ότι ανήκει, ναι, στο σκοτεινό παρελθόν. Σκοτεινό και Champions League έβγαλε την ομάδα Πατατούδης. Με την ομάδα του Πατατούδη βγήκε ο Γουμένος στο Champions League. Και ο Γουμένος στο Champions League. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ναι. Και δεν το θέλατε στη γιορτή? Δεν το θέλαν, όχι. Γυρίστε το Γουμένο τον θέλαν. Ε? Το Γουμένο τον θέλαν. Το φωνάξανε. Δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκα καν. Θα ασχοληθώ με τι. Άκουσα λίγο ένα ρεπορτάζ και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. 27 του μηνός είναι η ρεβάνς του κυπέλου. Ποιο κυπέλου? Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το 0-3. Ναι. Αν δεν είχαν γίνει αυτά που είχαν γίνει. Ναι. Και το μάτς έλυγε 1-2. Ναι. Και δεν ήταν αυτό του 0-3. Εγώ πιστεύω κανένας δεν θα ασχολούταν με τη γιορτή. Κανένας. Ούτε θα έβγαινε στο ραδιόφωνο να πει αν είναι ο Σαλμπικίδης ή όχι. Θα τον έκυγε ο ημιτελικός με το κύπελο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ που δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο λαός του ΠΑΟΚ δίνει πιο μεγάλη βάση στο ποδόσφαιρο. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι άδειος. Στα play-off δεν μπαίνει σαν φαβορί. Όραμα ο ΠΑΟΚτζής βλέπει ότι πάλι τα λεφτά πήγαν στον κουβά, ακυρώθηκε το πλάνο. Προπονητή πάλι για τέταρτη, πέμπτη χρονιά, δεν ξέρω, έχουμε χάσει και το λογαριασμό. Πάλι έχει, να πούμε, ξέρω εγώ, βοηθητικό. Δεν έχει τον προπονητή που ξεκίνησε και δεν, λογικά δεν θα είναι και αυτός που θα ξεκινήσει του χρόνου. Εντάξει, έγινε λοιπόν η φιέστα και ο κόσμος ασχολήθηκε με τη φιέστα. Αυτό. Ωραία. Αν δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχαμε play-off μπάσκετ και πήγαινε, ξέρω εγώ, η ομάδα του μπάσκετ για πρωτάθλημα, όπως πάει του βόλεϊ. Ναι. Πάλι κανένας δεν θα ασχολούταν με την γιορτή. Ναι. Δηλαδή, αν είχαμε κάνει 0-1 break, ξέρω εγώ, μες στην Αθήνα, είχαμε φτάσει στον τελικό και είχαμε κάνει 0-1 σε κανόν Ολυμπιακό, σε κανόν Παναθηναϊκό και παίζαμε τώρα για να κάνουμε το 2-0, πάλι κανένας δεν θα ασχολούταν με την γιορτή. Δεν είναι άδειος ο ΠΑΟΚ? Άδειος. Βέβαια. Ναι. Γιατί αυτή η γκρίνια? Γιατί, εντάξει. Πολύ είναι και το DNA. Είναι και το DNA του λαού του ΠΑΟΚ, έτσι. Είστε. Χαρακτηριστική γκρινιάρη. Ναι, εντάξει, και εγώ διαφωνώ. Διαφώνησα σε κάποια πράγματα με την γιορτή, αλλά τέλος, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε play-off, έχουμε. Και άλλη γιορτή, και άλλη γιορτή είχε κάτω. Εντάξει, ναι, ωραία, μπράβο. Κλείσαν δρόμους. Εντάξει. Δεν άφησα ένα αστυνοφόρο που θέλει να περάσει ένα. Πώς θέλουν αυτά τα. Ποια? Αστενοφόρα. Αστενοφόρα. Η κοπέλα του λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτά, τη φτύσαν την κοπέλα. Δεν ισχύει τώρα, κάτι τέτοιο. Κάτσε αυτά τα έχει πει και άλλη φορά για κάτι άλλο. Αυτά συνέχεια τα λες. Ναι. Κλείνουν οι αγρότες στον δρόμο, δεν αφήνουν ασθενοφόρο. Ναι. Κλείνουν οι τέτοιοι, δεν. Όλο και εγώ δεν έχω δει ποτέ να μην δεν αφήνουν ασθενοφόρο. Ναι, μόνο εσύ τα μαθαίνεις αυτά. Εσύ τι λες, ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου και η κοπέλα που πούν ψέματα, τόσο χαζί είναι? Ήταν αργιανή η Ρακλή. Ήταν οι ίδιοι, μήπως ο ίδιος ο οδηγός, ναι, και η ίδια κοπέλα τότε με τους αγρότες που έβγαινε και έλεγε ότι οι αγρότες δεν αφήσανε. Γιατί αφήνανε την έγκυο. Δεν ξέρω. Δεν αφήνανε. Εγώ λέω ότι οι αγρότες δεν αφήσανε την έγκυο. Α, εσύ το λες λοιπόν. Ναι. Άλλο το τι λες εσύ, ναι, και άλλο το τι έγινε. Αυτό το φαντάστηκα. Στο... Ξέρω εγώ. Μπορεί να θες να κάνεις ίντρικα. Ίντρικα. Με αυτά γίνεται ίντρικα. Αυτά ξέρω. Πλάκα κάνεις, θα πούμε. Τέλος πάντων. Α, καταρχήν να πούμε, ναι, ότι το κυριότερο για μένα σήμερα, ναι, είναι ότι πέθανε ο Prince, έτσι. Ποιο αυτό? Για μένα που ασχολούμαι με τη μουσική. Τι λέει. Όχι. Ο Prince ποιο? Ποπ τραγουδιστής ήταν. Πολύ μεγάλο. Πόσο πέθανε? 57 χρονών. Όχι, θα χειρούφιξει πολύ πράγμα για να πεθάνει 57 χρονών. Είναι μια απώλεια. Μπορεί να μην άκουγα εγώ αυτού του είδους τη μουσική, αλλά ήταν ένα είδωλο. Ήταν ένα όνομα. Εδώ πέθανε ο Γεράσιμος Αρσένης. Χθες πέθανε ο Αρσένης. Στεναχωρέθηκες? Όχι. Για ποιο λόγο? Ξέρω εγώ. Θυμάμαι όταν ήμασταν εμείς μαθητές, του φωνάζαμε κάτσε καλά Γεράσιμο. Εντάξει, εγώ είχα τελειώσει τότε το Λύκειο. Η πιο μικρή από εμάς φωνάζανε. Όταν πεθαίνει ένας πολιτικός. Γεράσιμο. Όταν πεθαίνει ένας πολιτικός, υπάρχει πλέον, ας πούμε. Πλέον όχι. Της παλιάς σκοπής, ναι. Ναι. Δηλαδή όταν πέθανε ο γεννηματάς, ας πούμε, στεναχωρέθηκε ο κόσμος. Ναι. Όταν είχε πεθάνει ο Αλευράς, ας πούμε, στεναχωρέθηκε ο κόσμος. Και είδες, δεν αναφέρω την Α1, αναφέρω την Α2. Ποιον πέθανε, λέει, ο κόσμος στεναχωρέθηκε? Ο Αλευράς. Ποιος είναι ο Αλευράς? Ο Νάσος, ο παπαλιός, ο Αλευράς, ο υπουργός. Ο Νάσος Αλευράς. Στεναχωρέθηκε τότε ο κόσμος. Κόσμο. Μαθητής ήμουν εγώ στο γυμνάσιο και στεναχωρέθηκαν πολλοί. Ναι. Κάτι θείοι, θείες, γονείς, εκεί τον Αντάλο. Πασοκάρες. Πασοκάρες, ναι. Πασοκάρες. Εντάξει, λογικό είναι. Άμα του κόμματός σου,
Όταν πέθανε ο Φλωράκης, ας πούμε, δεν νομίζω οι νεοδημοκράτες στεναχωρέθηκαν, ούτε όταν πέθανε ο Καραμαλής δεν στεναχωρέθηκαν οι αριστεροί. Γιατί οι αριστεροί. Έτσι πάνε αυτά. Γιατί οι αριστεροί να μην στεναχωρεθούν, αν πεθάνει ο Καραμαλής. Ήταν αυτές που τους έκανε νόμιμο κόμμα. Οι αριστεροί, λοιπόν, είπα, όχι οι κομμουνιστές, μην τα μπερδεύεις. Με μπερδεύεις τώρα, τι. Δηλαδή όταν πέθανε ο γέρος της Δημοκρατίας, οι αριστεροί στεναχωρέθηκαν. Στεναχωρέθηκαν. Αφού είχε ανοίξει την Γιάννο αυτό. Ναι, εντάξει, όχι αυτοί οι αριστεροί, οι άλλοι αριστεροί. Είναι οι αριστεροί και οι αριστεροί. Τι, πώς αριστεροί είναι. Είναι οι αριστεροί στην ιδέα και οι αριστεροί μόνο στο όνομα. Όπως έχουμε την κυβέρνηση συγκεκριμένη. Τι έχει η κυβέρνηση, τι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι αριστερή στο όνομα, αλλά όχι στην ιδέα. Και ποια και η αριστερή είναι στην ιδέα. Φαντάζομαι οι κυβερνήσεις οι οποίες όταν θα έρθουν, μόνο τότε θα αποδεχθεί αν είναι ναι, στην ιδέα, ναι, όταν θα έρθουν θα εφαρμόσουν αριστερή πολιτική. Και δεν θα εφαρμόσει κανένας. Τότε καμία τέτοια δεν είναι αριστερά τι, στην ιδέα. Πάρει ότι αριστερά. Παραδείγματος χάρη, σου δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ιδέα μόνο. Μιλάω εγώ με φίλους μου τώρα. Για να καταλάβεις τι, ότι επικρατεί ακόμα το αριστερός και δεξιός. Για πες. Λοιπόν, μιλάω με φίλους μου τώρα. Ναι. Και βάζω και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Να τον βάλω. Για μην κρυφτώ από πίσω. Ω, μην κρυφτεί. Το Τσίπρα δεν τον υποστηρίζω. Γιατί, καλός άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει εσένα. Αλλά σε σχέση με το να βγει ένα κόμμα, ναι, όπως η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι δεξιό και στην πράξη, ναι, όπως είναι και ο Τσίπρας, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι και στην ιδέα, ναι, και στο, μάλλον όχι στην ιδέα, συγγνώμη, και στην ιδέα και στο όνομα, ναι, νιώθει μια ξυνήλα, ρε παιδάκι μου. Ξυνήλα. Δηλαδή, αν θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Για τον, εγώ το για τον Παοκτσί, ας πούμε. Εγώ βλέπω, συγγνώμη, να τελειώσω, να τελειώσω όλη μου, ναι, να τελειώσω όλη μου τη σκέψη και μετά. Για να καταλάβεις. Παίζει Άρης Ηρακλής. Ναι. Και οι δύο είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚτσής θα νιώσει μια ξυνήλα αν κερδίσει ο Άρης, ρε παιδάκι μου. Ναι. Θα πει πω ποτέ. Όχι ότι θέλει να κερδίσει ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Αλλά τώρα κέρδισε ο Άρης. Παίζει παραδείγματος χάρη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εγώ μιλούσα με γαύρους. Ακόμα και τώρα που είναι δυνατή η ΑΕΚ, θέλουν να κερδίσει. Θέλουν την ΑΕΚ. Δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό. Λένε όχι μορτωρό βάζελος. Και άσε τι λέει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν μιλάει για τις διοικήσεις. Ότι τον βολεύει. Ναι, τον βολεύει να κερδίσει, λέει, τον Παναθηναϊκό η διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι. Ο λαός του Ολυμπιακού όμως θέλει δεύτερη την ΑΕΚ. Σου λέει πω, τον έχω τον άλλο, τον κλατσιάρι χωρίς τέτοιο, το ένα, το άλλο, τον έχω από πίσω μου δεύτερο. Άσε να είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Εγώ πάλι είμαι αντίθετος. Εντάξει, δηλαδή, δημοκρατία έχουμε. Προτιμώ ένα κόμμα το οποίο να είναι δεξιό στις ιδέες και στις πράξεις. Παρά ένα κόμμα που είναι δεξιός στις πράξεις και αριστερός στις ιδέες. Είναι φίλο. Γιατί δεν είσαι αριστερός, ίσως γι' αυτό. Ούτε δεξιός είμαι. Δηλαδή. Γιατί δεν ανοίξεις πουθενά. Ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ, δηλαδή, να είμαι στην πράξη αντίθετος. Και στην. Δηλαδή. Κοίταξε, ότι είναι κακό αυτό που κάνει. Πιο κακό κάνει στον οπαδό του αυτό το κόμμα. Όχι, όχι. Εγώ λέω είμαι αυτό. Στον ομοειδεάτη. Δεν πιστεύω στις θρησκείες. Ωραία. Σε καμία θρησκεία δεν πιστεύω. Αν δεν εφαρμόσω κάτι που λέει μέσα το Ευαγγέλιο κτλ. Μπορεί να με δικαιολογήσει κάποιος. Εγώ δεν είμαι ιδεολόγος. Κάποιος ο οποίος όμως μεταδίδει και λέει εγώ είμαι έτσι και τα λοιπά και κάνει το αντίθετο, εκείνος είναι κατακριτός, εγώ δεν είμαι. Άλλο λες. Ναι, όμως λες κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπα εγώ. Δεν είχα μια σχέση. Εσύ δεν ανήκεις κάπου. Αριστερό κόμμα, δεξιά ιδέα. Εγώ μιλάω πώς βλέπουν. Γιατί δεν είναι υποκριτικό. Εγώ δεν λέω πώς βλέπουν. Χειρότερο. Ναι, αλλά δεν είπα πώς το βλέπουν οι ανένταχτοι. Είπα πώς το βλέπουν οι αριστεροί. Όπως παραδείγματος χάρη. Αν αυτή τη στιγμή μπει η Νέα Δημοκρατία και αρχίζει και εφαρμόζει αριστερή πολιτική και είναι να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, θα βγαίνουν κάποιοι και θα λένε, που δεν θα θέλουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, θα λένε ωραία τώρα να έρθουν και οι αριστεροί ξέρεις και στο όνομα, δηλαδή, κατάλαβες. Προσπαθώ να το εξηγήσω, να το καταλάβεις πολύ αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω ιδεολόγους στην εξουσία για να υποστηρίξουν τη δημοκρατία. Αλλά εννοείται αυτό. Αυτό όλοι το θέλουν. Εφόσον πολύ. Δεν υποστηρίζουν, διαγράφεται η ιδεολογία. Ναι, εννοείται. Και στην πράξη, στην πρακτική. Δηλαδή. Εννοείται, αλλά κοίταξε, είναι λίγο πολύ, ρε παιδάκι μου, στο ξαναλέω. Παίζει λίγο πολύ και το συνέστημα. Πώς? Παίζει και το συνέστημα. Όχι, η λογική και οι αριθμοί παίζουν ρόλο. Το συνέστημα δεν παίζει κανένα ρόλο για μένα. Για σένα μπορεί να παίζει. Γιώργο μου. Για πολύ κόσμο παίζει. Ο κόσμος. Πρόσεξε. Ναι. Και τι εννοώ παίζει, για να μην παρεξηγηθώ και που πάρουν πολύ τηλέφωνο. Δεν λέω δηλαδή ότι θα υπάρξουν αριστεροί όπως εγώ που δεν θέλουν τον Τσίπρα, αλλά θα πούν για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία τον ψηφίσει. Όχι, αυτό είναι τραγικό. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, απλά όταν θα βγει ο άλλος, θα υπάρχει έτσι ένα ξενέρωμα. Όχι ότι και ο άλλος. Και ο άλλος απαράδεκτος είναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, μην είμαστε υποκριτές. Υποκριτές. Βέβαια τι.
Είναι τώρα, ας πούμε, σαν έναν φίλαθλο της Μπαρτσελόνα, θέλει να κερδίσει η Ρεάλ το τελικό της Champions League. Δεν νομίζω το θέλει. Ναι. Θα ξενερώσει. Ναι. Όσο αντίπαλό του και αν θεωρεί και την Bayern. Μάλιστα. Θα ξένος θα πει, αν αυτός κέρδισε. Άρα ναι. Τι άλλα. Την Αριανάρα πώς τη βλέπεις. Την Αριανάρα, φίλε, είπαμε, το Serial πάει να ξεπεράσει και το Φόσχολο, συνεχίζεται. Τι προβλέπεις. Τραβάνε και αυτοί. Α, κοίταξε, εδώ είναι πλέον, πιστεύω, για Πιτ Παπαδάκο και πάνω είναι εδώ οι προβλέψεις. Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κοίταξε, βάσει καθαρά δεν ιστορικού πιστεύεις. Και ονόματος της ομάδας, σίγουρα ο Άρης θα ανέβει στην Α Εθνική με τον Α, Β, Γ, Δ, Ε τρόπο. Μα δεν ανησυχούν και οι ίδιοι Αριανοί. Το θέμα είναι του τι μέλη γενέστε. Ναι. Περιμένουν άλλοι στη γωνία για πραξικόπημα. Θα γίνει η εκαθάριση και θα πορευτούν κανονικά. Σταμάτησε το αμαρτωλό παρελθόν. Τι γίνεται. Θα είναι, μισό λεπτό, θα είναι 12, θα βολοδέρνουν στη 12η παύλα 13η θέση όπως ο άλλος ο συμπολίτης. Εγώ μίλησα με τους αμαρτωλούς. Τι θα γίνει. Εγώ μίλησα με τους αμαρτωλούς και μου είπαν οι αμαρτωλοί ότι ηθικώς δεν θα πειράξουν τον Καρυπίδη σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει κατηγορία. Και είναι ηθικό το θέμα να πούμε ότι εφόσον ανέβει και η ομάδα με τον Καρυπίδη και προχωράει η εκαθάριση με τον Καρυπίδη. Και επειδή ο Αναστόπουλος έκανε καλά τη δουλειά και θα κάνει μεταγραφές, τις οποίες από ό,τι συζήτησα και κάποια στιγμή μαζί του, ότι θέλει τις μεταγραφές να, να περάσει από αυτόν η ιστορία. Δηλαδή, ναι, δεν, όχι με τεχνικό διευθυντή. Ναι, δε, τι τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή, να του πούνε, έλα, φέρε τον Λαζαρίδη, φέρε τον Χαβίτο, φέρε τον Νέτο, φέρε για να μείνει και ο Κόκε. Εγώ λέω ότι ο Αναστόπουλος, επειδή ξέρει 4 τόνους μπάλα, ότι δεν θα τους δεχτεί αυτούς. Και εγώ έτσι νομίζω. Λέω εγώ. Έτσι πιστεύω, έτσι, έτσι πήρε ταυτί μου να πούμε. Και ότι ένα 35-36 χρονών center back δεν τον θέλει ο Αναστόπουλος στην ομάδα. Ναι. Θέλει κάτι πιο καλό. Έχει ένα κορμό, ας πούμε, που πιάσαμε τον Άρη. Έχει ένα κορμό 24 με 20, 22 με 26 Έλληνες. Καλό, και πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφές πιο ουσιώδεις. Δηλαδή Κόκε, Νέτο, Μπουζουκοθαμόνες, αυτοί εδώ Χαβίτη, Χοντρή και πώς τους λένε τους άλλους. Λαζαρίδες 36 χρονών. Εντάξει, τελειώσαν αυτοί. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν νομίζω ότι εκεί μπορεί να έρθει μια ψήλωση κρουσούλα μεταξύ Αναστό και Καρυπίδη, αν θέλει να φέρει άλλο για το λαό τις παλιές δόξες εκεί, τους περιπατητές να πούμε. Εντάξει. Λέγε. Είδομεν. Είδομεν. Παραδείγματος χάρη, τι γίνεται, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω ότι όλοι, με όλες, όλες οι ομάδες τραβάνε τον ταλκά τους, ρε παιδάκι. Το είδομεν. Ταλκά τραβάει ο Ηρακλής, ναι. Ταλκά τραβάει ο ΠΑΟΚ. Όλοι τραβάνε, ο καθένας τραβάει τον ταλκά του. Ταλκά ο ΠΑΟΚ γιατί να τραβήξει. Ο άλλος πληρώνει. Πληρώνει. Ο ΕΦΑ, ο ΠΑΟΚ βγαίνει. Ναι, αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει και γίνει όταν βλέπει ότι δίνονται τόσα πολλά λεφτά για μια γιορτή. Ναι. Σου λέει γιατί ότι. Γιατί από την τσέπη του θα δίνει ο κόσμος τη γιορτή. Ναι, όχι, όχι. Αυτός που τα δίνει τα λεφτά. Ναι. Σου λέει εδώ παλιά. Ναι. Εμείς βγαίναμε Τέταρτη. Ναι. Και όταν όχι γιορτή, τους πηγαίναμε σε μια ταβέρνα. Φτιάχασα από ταβέρνα. Χρεώναν φυσικά τον ΠΑΟΚ πόσο τον χρεώνανε. Παίρναν μια μερίδα στους τζουκάκια και ο άλλος χρέωνε, ξέρω εγώ, αστακό μακαρονάδα. Και έβγαινε Τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα σου λέει, εσύ στο Μέγαρο πήγαμε, κουστούμια είδαμε, ΠΑΟΚ είδε γραβάτες, ναι. Πουκάμισα, το ένα, το άλλο, η μπάντα να πεανίζει. Ναι. Δεν πρέπει να δει για κάποιο τίτλο αυτή η ομάδα. Τι είναι αυτή η ομάδα? Κάνα τίτλο. Είδε πώς δεν είναι. Βόλι. Στο ποδόσφαιρο, για είπαμε. Έλαβε τώρα, πάω και όλα τα τμήματα τώρα. Πάω και όλα τα τμήματα, τότε γιατί βγήκε να μιλήσει, γιατί έγινε, περιστράφηκε η γιορτή γύρω από τον επικεφαλή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι. Μήπως την έκανε περισσότερο και τον εαυτό του. Ναι. Γιατί τον αρέσει λίγο η προβολή, εγώ έτσι τον έχω κόψει. Ποιο τον αρέσει? Τον Ιβάν. Γουστάρει να προβάλλεται. Ναι. Γιατί δεν περίμενε μέχρι τα 100 χρόνια να κάνει μια τεράστια φαντασμαγορική σου. Λέει, κοίτα, μη δεν είμαι και χάσω την ευκαιρία να δείξω μούρι στο γυαλί. Καλά έκανε, δικά του είναι τα λεφτά βασικά. Για μένα, γιατί πολλοί θα πούνε τον κράζω. Δεν τον κράζω. Δικά του είναι τα λεφτά, ας κάνει ό,τι θέλει. Μη βάλει μέσα τον ΠΑΟΚ μόνο. Και φυσικά εννοείται με την αριστερή νοοτροπία που με διακατέχει, μην έχει βάλει τα λεφτά από την τσέπη του. Μισό λεπτό, περίμενε. Μην έχει βάλει τα λεφτά από την τσέπη του και έχει αφήσει οι εργαζόμενους άλλες επιχειρήσεις απλήρωτους. Εννοείται αυτό, έτσι. Πρόσεξε. Λέει ο Αντώνης ακτινολόγος από το Γιάννα. ΠΑΟΚ. Ναι. Να το ευχηθούμε να είναι καλά το μωράκι του. Εννοείται. Αν στη Ρωσία έπαιρνε εταιρεία 300 χιλιάρικα για να διοργανώσει ένα έκτρωμα σαν το χθεσινό, ο Ιβάν θα τους έστελνε στη Σιβηρία να σπάνε κοτρόνια. Τι ξενέρα ήταν αυτή, ρε ραπ. Ωραίο μήνυμα. Ωραίο. Δικά του είναι τα λεφτά, εγώ έχω, ναι, να πω στον ακτινολόγο, σε έδινε και 500. Ναι. Σε αυτό δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Δηλαδή, ο φίλος μας εδώ, ακτινολόγος, να τον καλούν να πάει κάποιο φαγητό και βλέπει, ξέρω, τι βγαίνει και λέει, ωραία, πώς το κάνατε, και τα λοιπά. Δικά του είναι τα λεφτά. Ναι. Να μην ζημιωθεί ο ΠΑΟΚ.
Εδώ έφερε τον Μπερμπάτοφ με. Πόσο τον έφερε? Πόσο τον έφερε τον Μπερμπάτοφ? Ένα 500, ένα 700. Στα 300 θα κολλήσει για το Μέγαρο. Τώρα δηλαδή ξαφνικά βγήκαν όλοι και το λένε. Είναι γνωστό ότι ο Σαββίδης τα δίνει τα λεφτά. Στα ψηλά γράμματα περάστηκε σήμερα, ναι, σε site και εφημερίδες και ρεπορτάζ. Ναι. Περάστηκε όμως, αλλά στα ψηλά γράμματα. Ξέρεις, τα ψηλά γράμματα πενιούνται, σου λέω, το έγραψα. Ναι. Εσύ άμα δεν το διάβασες, τι με νοιάζει εμένα αν εσύ είσαι πρεσβείοψ. Πρεσβείοψ. Ότι στη Λεωφόρο Νίκης, πέρα, ναι, από το ασθενοφόρο που δεν άφησαν να περάσει τα παιδιά, και είναι το μόνο που κατακρίνω, ότι φτύσανε κάποιοι την κοπέλα που ήταν συνοδηγός. Εντάξει, αυτό, ναι, είναι κατακριτό για μένα και το λέω για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Καλά, εννοείται αυτό. Ωραία. Αν έγινε όντως, αυτοί οι άνθρωποι να τους πετάξουν στη θάλασσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το λιγότερο. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Και φυσικά εννοείται να ξαναπούν στο γήπεδο, έτσι. Για Μαρινάκη και τέτοια γίνανε συνθήματα, καλά γουστάρανε. Λέει, ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του Ιβάν Σαββίδη και της διοίκησης. Αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρθει και να γραφτεί με τα ψηλά γράμματα που εγώ είμαι πρεσβείοψ με δύο τόνους. Πώς το λέω, δύο βαθμοί. Πρεσβειοποία. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Καταρχήν, άκουσε κάτι το παλικάρι. Πώς? Τι το επιβεβαιώνει. Ναι, ναι. Ήσουνα. Ήμουν, ήσουνα. Ήμασταν εκεί πέρα. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Ακούστηκαν και για τη διοίκηση. Τι λέγανε, δηλαδή. Και για το Σαββίδη. Ότι τα υβριστικά πάνω κάτω. Λένε, δεν θέλουμε τα ίδια και τα ίδια. Κατάλαβες. Θέλουμε πρόεδρο. Με φρύδια, ναι, φρύδια και, ναι, και απίδια, ναι. Κατάλαβες. Αυτά, ναι, εδώ ακούστηκαν. Ακούστηκαν όμως. Ακούστηκαν, ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το αναφέρεις. Για, ναι, να δούμε αν πρέπει να γραφτεί με ψηλά γράμματα ή όχι. Ναι. Πόσοι το φώναξαν αυτό, 5-10, 50? Κάτσε, πες Γιάννη. Όλοι. Όλοι. Δηλαδή, όσοι ήταν εκεί πέρα, ναι, πόσοι το φώναζαν. Εσείς. Κοίταξα σου. Τώρα. Κάνεις τώρα εσύ μαζί το φίλο, δεν κατέβηκε. Ναι, ναι. 12 κάτω τούμπα, οπ, κάτω. Ωραία. Πήγες και έκανες, γιόρτασες σε παγωξής. Πήγαμε εκεί πέρα. Ξενέρω τα πράγματα. Δά. Πήγαμε εμείς. Πήγατε όμως. Ναι. Πόσοι νοματέοι ήσασταν? Να σου πω 1500. Πολύ παραπάνω, ωραία, δεν νομίζω. Και 1500 το φωνάξανε. Και εσύ φώναξε σε ρεσκύλε εναντίον τη δίκη. Σπαθή. Και αυτό πρέπει να φουλέει, ναι, όλοι, ναι, και αυτό τα φώναξε. Σου βγήκε από μέσα. Γιατί σου βγήκε από μέσα, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, σε κάνει ένα στα 21 σου. Πόσο είσαι? 19. 19 και λέω 21. Στα 19 να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι σε ξενερώνει στον ΠΑΟΚ σαν 19χρονο οπαδό και φίλο τη ομάδα. Γιατί πέρα από το οικονομικό σου λούπομα που έχει κάνει. Κατσακούσουμε το πιτσίρι. Ο Ιβάν Σαββίδης στην ομάδα. Ναι, έκανε σου λούπομα. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι νομίζω. Ναι. Πρέπει να το λέτε και αυτό όμως, έτσι. Φυσικά. Ναι. Επί του ποδοσφαιρικού έχει αποτύχει παταγωδός, εγώ πιστεύω. Επί του επικοινωνιακού έχει επιτύχει παταγωδός. Δεν έχει καταφέρει να συσπυρώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να του εμπνεύσει. Δηλαδή. Δεν έχει μούρι εμπνευστεί λαού. Δεν είναι Παπαντρέου. Δεν είναι. Δεν έχει, ας πούμε, αυτό το. Αυτό το είπα και εγώ το μεσημέρι. Δεν δηλαδή, έχει πράξεις, ρε, όχι μούρι. Πράξεις, εντάξει, ρε φίλε. Ας φέρνει ένα προπονηταρά, παιχταρά και ας είναι και γουρνομούρης, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για την κακή, όχι, κακή μούρι. Δεν έχει μούρι ηγέτη να εμπνεύσει κοινό. Δεν έχει αυτό μούρι να καθυλώσει τη μάζα. Δεν έχει τέτοια μούρι. Και αυτό δεν μπορεί να το διδαχτεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι και γενεσιμίου του. Εσύ. Δηλαδή τώρα. Η Βουγιουκλάκη που έλεγα το μεσημέρι ήταν μια κοντή μπουτού, έτσι. Σώμα άσχημο, κοντή, δεν ήθελε ψηλές να είναι δίπλα και τα λοιπά, κομπλεξικιά και τα λοιπά. Αλλά από οι ωραίτερες γυναίκες είχε αυτό το κάτι που το κοινό το σαγίνευε. Η μούρη της, ας πούμε, στο γυαλί σαγίνευε τα πλήθη. Η συμπεριφορά της, το στυλ της, ρε παιδί μου, δεν ήταν ωραία γυναίκα. Μια έτσι μαγουλού, κοντή, αυτή δεν ήταν αυτή η ψηλή λάσκαρη, ξέρω εγώ, με τις ποδάρες, ξέρω εγώ, ποια ήταν η ερήμου με τις χιλάρες, ξέρω εγώ, δεν τις ξέρεις αυτές. Θέλω να σου πω ότι ο Ιβάν δεν το έχει αυτό, του Ανδρέα. Όχι, ο Ανδρέας, σε καμία περίπτωση. Δεν το έχει. Δεν το έχει αυτό να μιλήσει και να τον βλέπουν, ας πούμε, οι γκόμενες, να τον βλέπουν οι άντρες, να τον βλέπουν οι ταπεινοί και να λένε ναι, ρε, σε πιστεύουμε. Και ας είναι μούφας. Πρώτα απ' όλα βγήκε χθες 12.30 ώρα να μιλήσει. Τώρα, ναι, εντάξει. Κοίταξε να βγει ο Ιβάν Αγάπη. Καταρχήν, το να τα ακούσει αυτά από ένα 19χρονο δεν μου κάνει και εντύπωση. Καλός ή κακός πρόλαβαν τον ΠΑΟΚ στα καλά του. Στα καλά του? Ναι. Δεν, τι καλά ήταν. Από το 2000 και μετά. Ναι. Είδαν τίτλο το 2001, το 2003. Έγινε μια πτώση, παρόλα αυτά η ομάδα κρατιόταν όπως κρατιόταν. Από το 2000 με Ζαγορά και μετά το 2009 άρχισε η ομάδα, ανέβηκε ένα επίπεδο, έβγαινε και δεύτερη και τρίτη. Δεν πρόλαβαν δηλαδή αυτό που προλάβαμε εμείς το 90.
Ναι. Είδαμε ωραία πράγματα. Ναι, είδε μπράβο, ο Πιτσιρίκος, είναι λογικό να είναι απαιτητικός, είδε ωραία πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες ηλικίες που το φωνάζαν αυτό. Τώρα, γιατί το φωνάζει ο κόσμος. Μάλιστα. Ο καθένας πιστεύω θέλει επιτυχία. Ναι. Ο Παοκτσής δεν φημίζεται καταρχήν για την υπομονή του. Συγγνώμη, τα παιδιά που μαζεύτηκαν κάτω ήταν ηλικία σας περισσότερα. Είχε πάρα πολλούς αυτή την ηλικία. Πάρα πολλούς. Ήτανε... Δηλαδή από τους 100, ας πούμε, σε ποσοστία μονάδα. 100, εσείς, δηλαδή. Στην ηλικία σας πώς ήταν. Ας πούμε από 15 μέχρι 22 περίπου, σκέψτε το έτσι. Ναι, από τους 100 ήταν οι 70. Οι 70. Οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν. 30-40, 40, πιο μεγάλοι. Οικογένεια, οικογένεια δεν είδες. Είχε και παιδάκια. Ναι, είχε, μπαμπάδες, όχι πολλά, είχε. Είχε πολύ λίγα. Και μπαμπά, ναι. Μαμά, παιδάκια. Ωραίο, ωραίο. Είχε. Έτσι να ξέρουμε τι γίνεται. Να μπορεί, καλά, δεν κάνω και ρωτάω. Ναι, γύρω, καλά κάνει, ρε. Καλά είναι. Κάνω και ρωτάω, Γιώργο. Ο Παλμός του ρεπορτάζ είναι εκεί ουσιαστικά. Δεν είναι στη βράβευση. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει. Κοίταξε. Είναι άσχημο αυτό να ακούγεται για τη διοίκηση σε καιρούς που το οικονομικό, πώς το λένε. Είναι καλό να γίνεται μια κριτική, αλλά τώρα όταν ακούω και μου λένε ότι από τα 1500 άτομα το φωνάζαν και τα 1500. Είναι άσχημο αυτό, εντάξει. Να μου λες ότι ξέρεις τι, από το 1500 το φωνάζαν τα 500. Δηλαδή με αυτή τη λογική, αν κατέβαιναν 45.000, θα το φωνάζαν και 45.000, καταλαβες. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να βρέθηκαν οι 1500 αντιρρησίες και να κατέβηκαν κάτω. Δηλαδή οι 1500 εκφράζουν, λες εσύ Γιώργο, και τη μεγαλύτερη. Μάμα από τους 1500 το φωνάζαν 1500. Μάλιστα, τελείως. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εγώ περίμενα να μου πούνε ότι το φώναξαν 150. Μάλιστα, τέλος. Εγώ ας πούμε αν ήμουν κάτω, να πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Που τον έχω σκίσει την κριτική. Δεν θα το φώναζα αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται να το φωνάξω εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Ναι. Τη συγκεκριμένη μέρα για μένα δεν χρειάζεται να το φωνάξω. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ηρακλάρα είπες. Ηρακλάρα, κοίταξε. Τον άκουσε το Βέλιο. Τι έκανε ο Βέλιος, άκουσα. Πάει, θα φύγει αυτός. Εντάξει. Ήρθε εδώ ο Βέλιος. Ναι, θέλει, λέει, ναι. Μεγαλύτερο επίπεδο, πιο ανταγωνισμό. Λογικό είναι για μένα ένας άνθρωπος που υπήρξε στην Αγγλία τώρα. Τι το αξίζει ο άνθρωπος. Εντάξει, ήρθε εδώ απλά να ξαναβρει τη φόρμα του. Και μπράβο του που τη βρήκε. Ναι. Δεν ξέρω για τον Ηρακλή, αυτός έχει και αυτός τα δικά του τα προβλήματα. Ναι. Τι έκανε αυτός με την άδειά του. Την Τετάρτη λέει θα βγει πάλι, πήρε αναβολή. Δευτέρα, για Δευτέρα. Συγγνώμη, Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα. Χτυπάει λίγο αμυγδαλίτιδα. Υπάει αμυγδαλίτιδα και ο κομμουνιστής αμυγδαλίτιδα και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος αμυγδαλίτιδα. Πήγε στον Άγιο Λουκά, ξέχασα να του στείλω τα περαστικά μου. Γιατί. Ανέβηκε από την θερμοκρασία, τα πετάξαν όλοι έξω. Και... Τι πετάξαν έξω. Τα ρούχα. Α, ναι. Γι' αυτό. Κουντουμάνικο, ο άνεμος, ναι, είναι επικίνδυνα. Και έτσι έγινε η δουλειά, να πούμε, και τη Δευτέρα λέει θα βγει η απόφαση. Mm. Τώρα, αν πουληθεί ο Βέλιος στη Μάινς, πάρει κανένα εκατομμύριο και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, τώρα αυτά τα λεφτά τι θα γίνει. Θα ναι. Μείνει στο ταμείο του Ηρακλή. Η είδηση είναι ότι θα μείνει στο Καφτατζόγλιο γιατί η Νεάπολη χρειάζεται κάποια χρήματα για να σου λουποθεί. Χρήματα εδώ δεν έχουν να δώσει αυτοί στο Καφτατζόγλιο, θα δώσει τη Νεάπολη. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο δεν μου λέει. Το βλέπω, ναι. Είπε λέω, τι γίνεται, εμείς με ποιους κατεβαίνουμε. Εσείς από ό,τι είπε χθες ο κύριος Σαββίδης, Γιάννη, τι κατάλαβες εσύ, κύριε Γιάννη. Θα κατεβάσει ναι. Κανονικά την πρώτη ομάδα, την Κολοτούμπα, την Κολοτούμπα την έκανε, αλλά κοίταξε να δει. Είσαι αντίθετο τώρα εσύ. Εγώ δεν είμαι αντίθετο, να σου πω γιατί. Γιατί αν θυμάσαι πριν δύο χρόνια με την ιστορία με τους γάβρους. Και εκεί προβλέπονταν το μείον 3 να έρθει για το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά στο βάλαν στα playoff. Στο βάλαν στα playoff. Ναι. Έτσι και θα γινόταν και φέτος το ίδιο πράγμα. Και άμα ξεκινήσουμε με μείον 3, ήσουν χαμένος. Ναι. Μπαίνεις και ο Σαουτσάριντερ, άμα ήσουν και με μείον 3. Ναι. Πάλι θα κάνεις προετοιμασία. Ιούνιο προετοιμασία, ναι. Χαμένη χρονιά. Ναι. Άλλο είναι να μην κατεβείς καθόλου. Ναι. Για άλλο πράγμα θα μας κατηγορούσαν τότε και για άλλο πράγμα θα μας κατηγορούσαν εσύ, τώρα. Εσύ τώρα που είπα ότι θα κατέβαινε την κανονική ομάδα ξενέρωσες. Εγώ ξενέρωσα. Ξενέρωσε αυτό. Ξενέρωσα, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Το αλλά δεν το. Όχι, πώς. Λοιπόν, για αυτούς που κράζουν το Σαββίδι. Εγώ απλά ξενέρωσα. Θα μπορούσα να κόψω τώρα το. Δηλαδή, αν ήμουν παλιάνθρωπος. Ναι. Και αύριο θα έλεγα ο Γιώργος ο φίλος μου ξενέρωσε. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό τα λέω σε σένα, επειδή ξέρω ότι δεν είσαι παλιάνθρωπος. Ναι, πράγμα. Λοιπόν, πώς το λένε. Γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε θα κάνω μεγάλο Ολυμπιακό ανταγωνιστικό στο Champions League κτλ. Δεν το έκανε. Κολοτούμπα αυτός. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ είπε θα σας κάνω το γήπεδο, δεν το έκανε. Ναι. Κολοτούμπα κι αυτός. Ο μόνος που δεν έχει κάνει κολοτούμπα τώρα είναι ο κύριος Αλαφούζος, διότι απλά δεν λέει τίποτα. Κάθεται στο Twitter και σχολιάζει τι κάνουν οι διαιτητές. Δεν έχει άποψη, γι' αυτό δεν κάνει κολοτούμπα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ έκανε αυτό με το κύπελο κολοτούμπα. Είναι αυτά που είπα και ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε μην ανησυχείτε, σε πρωτοβάθμιο η έφεση είναι όλα καθαρισμένα. Ναι. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου. Ναι. Πάμε για το δεύτερο βαθμό. Ναι. Ο πρόεδρος του Άρη. Είχε πει και όλα καλά και με την ακαθάριση και τα λοιπά. Σύρια λέει καθάρις, κολοτούμπα. Είναι ένας πόλεμος, το είπα
και στην τηλεόραση ανωνύμων εταιριών όπου το ψέμα είναι αναγκαίο και ναι. επιτακτικό. Ναι. Φυσικά εννοείται για τον κόσμο, ο κόσμος το βλέπει και εγώ εντάξει, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Εννοείται πως είμαι ξενερωμένος. Φυσικά εννοείται. Δε, εντάξει, δε, τι είσαι να σου πω τώρα που δεν είμαι. Αλλά, αυτό το αλλά να πούμε. Ναι, ότι από τη μια εν μέρη θα μπορούσε για μένα. Εντάξει, εδώ χάνει ο πρόεδρος, έχασε στο επικοινωνιακό. Αλλά εν μέρη καταλαβαίνω και 5-10 πράγματα. Το δικαιολογείς δηλαδή. Κοίταξε, αυτό ζυγίζει ρε, εσύ το συν και το πλην για τα λεφτά του. Τα λεφτά του είπαμε. Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Καρυπίδης, ο παπά, πώς λέγεται αυτός του Ηρακλείου, ο Παθανασάκης. Ναι. Όλοι κοιτάνε τα λεφτά τους. Ο μόνος λόγος που τους υποστηρίζει ο κόσμος είναι ότι για να αυγατήσουν τα λεφτά τους θα δει και ένα καλό η ομάδα. Ναι. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή κοιτούσαν τα λεφτά τους και είχαν την ομάδα, βγάζαν λεφτά έχοντας την ομάδα στα τάρταρα, κανένας οπαδός δεν θα τους ήθελε. Τάρταρα. Ποια, στα ποια? Τάρταρα. Τάρταρα, βρε, ποια τάρταρα. Ο Νικόλας τάρταρα τα λέει. Ε, καλά, εντάξει. Πώς τι. Ο Νικόλας ήταν κάτω, ο Νικόλας. Ο Μανάβης αυτή εδώ, η παλιή. Εγώ περίμενα να είναι και στη βράβευση αυτή. Τι περίμενε να ήταν? Δεν θα έπρεπε να είναι στη βράβευση. Πλάκα κάνεις. Ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, στο παδικό κίνημα. Πάντως τα Γιάννενα, όπως μου είχε πει και ο Αριανός από την Αθήνα και μίλησα μαζί του, στην UEFA. Έκανα προσφυγή επειδή πήρε αδειοδότηση ο Πανιόνιος. Πήρε ο Πεντελικά ο Πανιόνιος. Άρα δεν παίζει δηλαδή ο Ταγιάννενα. Όχι, πια Γιάννενα. Άρα Χριστό Βασίλη, καημένε. Βασίλη. Γούσταρε να πληρώσει και καλά έκανε, λέει ο Αντώνης ο ακτινολόγος. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένα κρύο πράγμα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ. Στην ψυχοσύνδεση του συλλόγου. Πολύ ψευτοκυριλέ και με κάκιστη διαχείριση του χρόνου. Σωστό, σε αυτό ναι. Ναι. Κάκιστη διαχείριση του χρόνου. Γιατρός Ηρακλειδέας. Αχα, φίλος μου, καλά. Γιατρέ, χθες, πώς το λένε, με εξέπληξες αρνητικά με αυτό που είπες ότι θαυμάζεις τον ΠΑΟΚ και τον κοινωνιακό. Ναι. Πάλι μεγαλούργησε ο ΠΑΟΞής Βασίλης Γκαγκάτσης. Άδεια η πλατεία και Ευρώπη. Άδεια η πλατεία και Ευρώπη. Μάλιστα. Για τον Πανιόνιο. Ναι. Ναι. Ο Γκαγκάτσης... Όχι άδεια. Άδεια. Ναι. Άδεια. Άδεια πήρε η πλατεία, ναι, και, ναι. Ευρώπη. Και Ευρώπη. Ναι. Βεβαίως. Θα μου πεις ότι ζηλεύεις τον Γκαγκάτσα, σου πω ναι, αλλά τώρα ο για αυτό που έγινε. Ο Γιακουμίδης, ο φίλος μου ο Γιακουμίδης, φυσιοθεραπευτής, για μένα από τους καλύτερους. Τέτοια ώρα έπρεπε να παρέμβει ο Σύφης, το μεσημέρι μου το έστειλε. Να δείξει του κόκκινου πως οι μεγάλες ομάδες γίνονται μεγάλες από το ήθος παικτών όπως ο Σαλμπικίδη και οπαδών όπως ο Σύφης. Γιατί τι είπε βασικά ο Γρηγόρης? Άστο. Α, εντάξει. Άστο. Έδωσε. Για τον Σαλμπικίδη καταρχήν να πω ότι δεν τον καλέσανταν. Τραγικό. Κακώς δεν τον καλέσανε. Εντάξει, είναι ο τρίτος σκόρ στην ιστορία του ΠΑΟ. Εντάξει, και άκουσα κάποιους ότι ήταν λίγοι στα 100 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, να κάνουμε. Και για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν κανένας μικρός παίκτης. Αυτά είναι όλα δημόσιες σχέσεις. Με το ίδιο σκεπτικό έπρεπε να φωνάξουν και τον Φασούλα. Φυσικά εννοείται. Δεν έπρεπε να τον φωνάξουν. Ο Γιάννης ο Γούναρης ήτανε. Το Φασούλα γιατί δεν τον φωνάξαν. Έφαγε καθόλου λεφτά από τον ΠΑΟ. Ερώτηση. Ο Γιάννης ο Γούναρης ήτανε. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης ο Γούναρης ασχολείται με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όμως πήρε 72, 74, 76 τρεις τίτλους με τον ΠΑΟ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή και επειδή πήγε στον Ολυμπιακό, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή γιατί ο ορφανός να ήταν και να μην ήταν ο Γούναρης? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι, δεν διαφωνώ δηλαδή, σε αυτά. 72, 74, 76. Καταρχήν πρωτάθλημα, ο άνθρωπος. Πρωτάθλημα, ναι. Πρωτάθλημα ο Γούναρης. Και δύο κύπελα. Ερώτηση. Και λέει να μην έρθει κτλ. Μα και ορφανός. Δεν έχει πάει ο Κώστας, ναι, στον Ολυμπιακό και κάνει και μετά και πήρε τίτλους. Ορφανός τίτλους. Πήρε με τον Ολυμπιακό 80-81, 81-82, 82-83. Ωραία. Πήρε δηλαδή 80-81 πρωτάθλημα και κύπελο, double. 81-82 πήρε πρωτάθλημα και 82-83 πήρε. Ποιος το πήρε το 83 το κύπελο, γαμώτο? Το πήρε η ΑΕΚ. Πήρε πάλι πρωτάθλημα. Πήρε πάλι πρωτάθλημα, βεβαίως. Άρα ορφανός ο Κώστας πήρε πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Με τον ΠΑΟΚ δεν πήρε. Το 76, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν στην ομάδα, αλλά δεν ήταν εκ των βασικών. Δεν το θυμάμαι. Πρέπει να πήρε και με τον ΠΑΟΚ το 76. Ναι, το 76 πρέπει να πήρε με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ήταν, ας πούμε, ήθελα να πω. Εκ των πολύ βασικών. Το θέμα είναι. Ήταν πιτσιρικάς, εγώ σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν δημιούργησε καθόλου πρόβλημα στο σύλλογο. Ποιος? Ο Γούναρης. Εγώ δεν νομίζω ότι δημιούργησε ο άνθρωπος κανένα πρόβλημα ποτέ στο σύλλογο. Ούτε ορφανός. Μπράβο. Άρα και επίσης είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί να βγει κάποιο ακροατής και να πει: να, το Φασούλα δεν τον φωνάξα γιατί δημιουργούσε προβλήματα στον Πάο. Τι πάω. Πρόβλημα δημιουργούσε? Μπορεί, ξέρω, εγώ να έκανε τίποτα με λεφτά και τέτοια, δεν ξέρω. Τι λεφτά? Λέμε. Λέω, για ποιο λόγο να μην φωνάξει έναν τέτοιο. Συγγνώμη. Όταν ο Φασούλα ζητούσε πενταπλασιασμό των αποδοχών του, ο Παντελάκης ήταν αντίθετος
Και οι παοξίδες φάγανε τον Παντελάκη και αναδείξαν το Φασούλα. Για ποιο λόγο τώρα δηλαδή να αντιστραφούν τα πράγματα? Δεν διαφωνώ σε αυτά. Λέω ρε παιδάκι μου, κάποιο σκεπτικό. Δηλαδή ο Ασλανίδης, ο Ασλανίδης που έφυγε ρε παιδί μου και πήρε περισσότερα χρήματα στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τον φωνάξανε. Γιατί να μην τον φωνάξουν? Ωραία, μπράβο. Γιατί... Καλά κάναν και τον φωνάξανε. Μα δεν μπορεί να μην τον φωνάξουν. Έχει πάρει τίτλο. Μα το 72, το 74, το 76, το 2000. Συγγνώμη, ξεχνάω τίποτα. Όχι, αυτά τα. Το 72, το 76, το 85, το 2001 και το 2003. Είσαι υποχρεωμένος να καλέσεις όλη την ομάδα. Βέβαια. Δεν μπορεί να. Είμαι μέλος της ομάδος εγώ. Έτσι. Με χωνεύεις, δεν με χωνεύεις. Πήρα τίτλο με την ομάδα. Έτσι ακριβώς. Ο Φασούλας πήρε τίτλο με τον ΠΑΟ. Φυσικά. Τους μπασκεμπολίστες που πήρανε τίτλους, τους βραβεύσανε. Δεν ξέρω ποιους βραβεύσανε. Δεν ξέρουμε τι κάνανε. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Και το θέμα είναι και ποιος αποφάσισε ποιοι θα καλεστούν. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Μήπως ναι. Το, βέβαια, μην ήρθε κάποιο κύριο ο οποίο τον έχει προσλάβει ο Σαββίδης εδώ και κάνα χρόνο και δεν έχει ιδέα από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Σωστό. Σωστό, έχει απόλυτο δίκιο. Ποιο είναι αυτό που αποφάσισε, α πούμε? Τι ναι. Είναι αυτό? Τι ξέρει από ΠΑΟΚ? Ναι. Ποιου άκουσε? Ναι. Αυτά. Αλλά εντάξει, να πω λίγο κάτι, επειδή δεν θέλω τώρα. Για τους παοξίδες, τους οπαδούς. Δεν είναι το μείζον θέμα του ΠΑΟΚ τώρα. Τι πολύ, έγινε πολύ, σε μια πολύ, γιορτή. Πολύ. Τον είναι... Μπούζα δεν έπρεπε να τον τιμήσουν? Πόσες το... παοξίδες έκανε ο Μπούζας με κινητά σπορ? Δηλαδή ο λαός του ΠΑΟΚ έκανε από το λαό λαό. Δηλαδή ο Μπούζας που έγραφε για το λαό και ο λαός έπαιρνε και διάβαζε για το λαό. Δεν, δηλαδή, όπως και ο ανώνυμος παοξής δεν έπρεπε να τιμηθεί. Τιμήθηκε. Ναι, στο πρόσωπο του Γιάννη. Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν μισό λεπτό, για μένα δεν είναι μείζον θέμα αυτό τώρα. Εντάξει τώρα, γιατί και πολύ θέμα και πολύ το συζητάμε κιόλα, γιατί με έχει βάλει εσύ αυτό το τρυπάκι. Το θέμα είναι τι με έλγενέστε με το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό τι είναι, φίλε? Τι θα κάνουμε στην μπάλα? UEFA. Τι ακούγεται, θα πάρουμε μόνιμος... προπονητή? Ποιο προπονητή θα πάρουμε? Γιατί σε νοιάζει, γιατί νοιάζει κανένα παοξί να πούμε? Δεν τον νοιάζει τον παοξί. Αφού αν, τον ένιαζε, αν δεν τον ένιαζε, γιατί βρίζαν τον κύριο Σαββίδη τότε που λες ότι δεν του νοιάζει? Βρίζαν τον κύριο Σαββίδη για μένα. Γιατί λέει, δεν τα διάβασες καλά τα γράμματα. Για πες, ναι, δεν διάβασα καθόλου. Εγώ τα διάβασα τα γράμματα. Το Σαββίδι, ο παδί δεν τον βρίζανε για τον Σαββίδι, τον βρίζανε για τους οπαδούς. Και θα σου πω γιατί τον βρίζανε. Δεν είχε καμιά σχέση ο ΠΑΟΚ με αυτή την ιστορία. Από ό,τι έχω διαβάσει εγώ. Αν κάνω λάθος ή είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Να πάρουν τηλέφωνο. Να μας πούνε. Λέγανε οι παοξίδες ότι ήταν αντίθετοι με αυτή τη γιορτή για τους λόγους τους οποίους θα αναφέρω τώρα αμέσως. Λέγανε λοιπόν. Ότι εγώ είμαι διαβασμένος σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν γουστάρανε να έρθουν, λέει, πολιτικοί. Δεν γουστάρανε οι παοξίδες να καλέσει ο ΠΑΟΚ πολιτικούς. Φώναξε τον καμένο. Περίμενε. Όταν το Τσίπρας τους χάριζε τα χρέη, θέλανε πολιτικούς? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι χάρισε χρέη. Δεν χάρισε. Πληρώσαμε. Τι πληρώσατε? Το αρχικό κεφάλαιο. Δεν ήταν μόνο για μας. Ναι. Και ο Κυρμίτσος, ας πούμε, που έχει το ψιλικατζίδικο. Ξέρω, Κυρμίτσος. Α, μπράβο. Δεν είχαμε. Άστο αυτό. Ναι. Άστο. Αυτά τα λένε κάποιοι γραφικοί που παίρνουν εδώ τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Ήταν ο νόμος, δεν ήταν φωτογραφικός. Ναι. Ναι. Το ότι του τα κρατούσαν τόσα χρόνια παγωμένα, ναι, ναι, με τα δικαστήρια και ότι κολυσιεργούσε το δικαστικό σύστημα. Ναι. Εκεί να το δεχτώ ότι υπήρχε μια εύνοια στον ΠΑΟ. Ναι. Άντε να το δεχτώ αυτό που και εκεί δεν συμφωνώ. Αλλά το δέχομαι. Όταν αλλά όταν αυτό ότι δεν μου χαρίσαν τίποτα. Όταν αγόρασε ο Τσοκατζόπουλος. Και ότι μου δώσανε φυσικά. Όταν αγόρασε ο Τσοκατζόπουλος τα διαρκεία, τα θέλαν τότε να τα πάρουν. Ο παδός πάντα θέλει. Δεν είναι. Και το άλλο είναι ο Τσοκατζόπουλος αγόρασε. Και το άλλο είναι ότι. Τον Άρη δεν αγόραζαν. Το άλλο είναι... και τον Παναϊκό. Το άλλο είναι ότι. Επειδή απλά βγήκε αυτό του ΠΑΟ και το είπε. Το άλλο είναι ότι δεν θέλανε παράγοντες άλλων ομάδων. Παράγοντες άλλων ομάδων. Το ότι έχουν το γιο του Γκαγκάτσι, ο οποίος Γκαγκάτσι δούλεψε στον Κόκαλη, συγγένεια πρώτου βαθμού, δεν τους πειράζει? Απαντήστε μου, ρε. Φαντάζομαι όπως και εμένα, πέρα από τους πειράζει. Ξέρεις γιατί δεν τους πειράζει? Όχι, πέρα τους πειράζει. Δεν τους πειράζει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Γιατί αν ήταν πραγματικά αντίπαλος του ΠΑΟΚ, θα είχαμε θέμα εδώ. Έχουμε θέμα. Εντάξει. Άμα μου λες ότι από τους 1500 βρίζαν οι 1500, έχουμε θέμα. Αυτοί λένε, εγώ δεν είμαι. Εντάξει, λέω, μια και εσύ δεν μπορεί όμως να το κάνεις ολόκληρο θέμα και τώρα που βλέπεις ότι δίνει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντιδράει να το κάνεις τέτοιο. Ρωτώ. Τρίπλα. Πώς λες, πριν το φώναζε συνέχεια και τώρα ο ίδιος αναδεικνύει το θέμα που είχε ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ και ξαφνικά λες τώρα, μα να δεν έχει θέμα ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ και τέτοια. Ναι, εντάξει. Θα διαβάσει κανένα μήνυμα?
Μήνυμα. Πρέπει να πάω στα μηνύματα. Ε, πού θα πας. Λοιπόν. Όχι, okay, έχει πράγμα. Ραπ, αν μπορείς βάλει ένα κομμάτι από την εκπομπή της Κακομήρας, τον Αριανό το Μένιο, που έλεγε για τη συνάντηση στο σπίτι του Μαρινάκη, του Ιβάν κλπ. Πολύ γέλιο. Πώς αποκάλυψε τον υπουργό Κόντε τη Μάρα. Όχι τη Μάρα, ρε. Κόντε τη Μάρα. Κόντε τη Μάρα ήταν στο. Σε ένα έργο που έπαιζε ο Παπαγιανόπουλος, ένα ακινθινό προύχοντα να πούμε, στον Επαναστάτη Ποπολάρο και τον έγανε Κόντε τη Μάρα. Άρε Μένιο κι εσύ. Σαν ωραίος, ωραίο χιούμορ και τέτοια, αλλά οπαδικά κι εσύ μαντήλ να κλάψει δεν είχε ο Τσοριανός. Δεν ξέρω φίλε πόσο κόστησε 2,32 αυτή η εκδήλωση. Δεν γνωρίζω και ούτε με ενδιαφέρει. Ραπτόπουλη είμαι εξής και δεν ξέρω άμα η γιορτή του ΠΑΟΚ ήταν ωραία ή όχι, αλλά συγκινήθηκα και πολλά μπράβο στον κύριο Σαββίδη που βράβευσε το παιδί στο καροτσάκι. Ωραία κίνηση. 764, βεβαίως. Καλησπέρα, ραπ. Καλημέρα, ραπ. Χαιρετίσματα στον Γιώργο και στον Γιάννα. Σχολίασε αν μπορεί το 55η συνταξιούχο τότε των 2.700.000 ευρώ που παραπονιέται ότι του κόβουν τη σύνταξη. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν του την κόψουν. Φίλε, είναι ο καθένας με τι έχει μάθει να ζει. Εντάξει. Αυτός έχει μάθει να πηγαίνει με την Τζάγκουαρ, ξέρω εγώ. Καλά έκανε. Και στον τέτοιο. Του την κόβει. Καλησπέρα, ραπ από 18 χρόνια. Άλλο σε λέει, εντωμεταξύ, αυτό άλλο κλεισμένο. Ένα μαύρο περιστέρι. Ραπ είμαι 19. Εφανίσιμο, γυμνασμένο. Κυκλοφορούν πολλέ στη σχολή, μα φοβάμαι να τι προσεγγίσω. Επειδή έχω μόριο μικρό, τι να κάνω. Να κάνει πλαστική, φίλε. Και να το κάνει το μόριό σου μεγάλο. Κοίταξε, πώ το λένε. Το μέγεθο παίζει πάντα μεγάλο ρόλο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Που λένε ότι το μέγεθο δεν παίζει ρόλο είναι ψέματα. Να κάνω μια ερώτηση λίγο εγώ στο φίλο. Πού το ξέρει ότι έχει μικρό, α πούμε, γιατί. Το αντιμετωπίζουν πολύ νέοι, ρε παιδάκι μου. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν και εγώ πιτσιρίκι, φαντάζομαι κι εσύ και πολύ, εκτός πια αν είναι. Εμείς τι κάναμε. Αν είναι τεράστιο, το μετρούσαμε όλοι με το υποδεκάμετρο. Με το σάντιμετρο. Με τα σάντιμετρο. Ναι, και πάντα όλοι βάζαμε ένα παραπάνω και παρακαλούσαμε να μας ρωτήσουν τελευταίους για να πούμε ότι το μεγαλύτερο. Αλίμονα σε ρωτούσαν πρώτο. Έλεγες τώρα πόσο να βάλω, ρε παιδί μου. Εμείς είχαμε ένα άλλο προβληματισμό. Αν μετράει. Από τη βάση. Έτσι, ναι, έλα, δώσε. Ή αν έβγαινε από τον όρο. Κατάλαβες. Σωστό. Κάναμε τη διαφορετικότητα. Και πάντα μετρούσαμε από τη βάση. Κατάλαβες. Σωστό. Είναι πρόβλημα όμως αν είναι μικρό το μόρι. Αλλά γίνεται. Αλλά γι' αυτό που λες, ναι, εννοείται. Αλλά τώρα ο μικρός εδώ μπορεί να το έτσι να νομίζει. Ας μπει στα site, ας ψάξει. Μάλλον δε, μπορεί να είδε καμιά τσόντα από το σκαναράπακλα. Καλά, ναι, μπράβο, ναι. Ναι, εννοείται. Εντάξει, λοιπόν. Ούτε μια γιορτή δεν μπορείτε να χαρείτε, ρε Παόκια. Μόνο. Τελειώργη. Άντρε, σταματήστε τη μύρλα. Σαν κυρακατίνες κάνετε που πάνε σε γάμο και ασχολούνται με ποιου καλέσατε και ποιου δεν καλέσατε. Ωραίο. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό, ο 450. 450 είναι μηνυματάρα. Και θα πάμε και στο 634 και θα ανοίξουμε γραμμέ. 2-31-0 όλα 90. Ρε εσείς με γούναρι ο ΠΑΟΚ ξεχρέωσε όχι μόνο την ΠΑΕ, φτιάχνει όταν έκανε λέει τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Τα είπε στο σταθμό σας ένα βράδυ. Ναι, εγώ λέω γιατί δεν χωνεύουν τον γούναρι. Το γούναρι και τον Σαλπικίδη δεν τον χωνεύουν. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα πούμε ότι η ώρα είναι μία και θα ανοίξουμε τις γραμμάρες. Πάμε. Πώς λέω, κοντάθρες είναι στις γραμμές, περιμένω άλλους δύο. Έξι είναι στις γραμμές, πείτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Καθαρά. Γράμπρος, από τόσο και Τούμπα. Καλώς τον. Σε καταλαβαίνουμε πλέον, καλώς τον. Έλα. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα και στο νεαρό που δίπλα σου. Ναι. Ο οποίος νομίζω από ό,τι κατάλαβε είναι γεννητής στο 97. Το 97 είσαι ρε. Το 97. Το 97 είναι. Ίδια σειρά είμαστε με το παλικάρι. Ίδια λοιπόν, σειρά είναι λέει. Ναι, και εγώ το 97 είμαι. Λοιπόν, σήμερα με τον Γιώργο θέλω να μιλήσω αποκλειστικά, Ραπτόπουλε. Ναι, μάλιστα. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να του κάνω μια ερώτηση, να του πω ότι αυτό ζητάω καταρχάς συγγνώμη για αυτό που είχα πει στην Μαρμίτα την τελευταία εκπομπή, το οποίο του κάτι το μετάνιωσα μετά από το τηλέφωνο. Τσακωθήκανε, ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν τσακωθήκανε. Εντάξει, τέλος. Τελείωσε, μην το αναφέρεις καν. Μην ξοδεύεις τον τηλεφωνικό σου χρόνο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γνωρίζεις ο Μελισανίδης το καλοκαίρι πόσα λεφτά έβαλε για μεταγραφές στην ΑΕΚ? Από ό,τι ξέρω δεν έβαλε τίποτα. 150.000. Έβαλε ένα ποσό 150.000 ευρώ, δηλαδή τα οποία τα πήρε η Κέρκυρα για να πάρει ένα παίχτη. Ναι, αυτό εννοώ τίποτα, ναι. Ναι. Ο πιο γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού, ο κύριος Τουκαλάς, είχε πει σε μια εκπομπή στον Αρναούτογλου ότι για να πάρει κάποιος ένα τίτλο στην Ελλάδα πρέπει να βάλει λεφτά. Ο κύριος Αβίδης. Όχι μόνο. Ναι, τέλος πάντων. Κύριος αυτό τέλος πάντων. Ο κύριος Αβίδης έχει βάλει αρκετά λεφτά για το υπόβαθρο που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ναι. Ναι. Δηλαδή, άμα σκρίνεις το Μελισανίδη με το Σαββίδη, ο Σαββίδης είναι άσμα ευρώ εκατομμυρίων μπροστά.
Πώς εξηγείς το γεγονός ότι η ΑΕΚ που έχει βάλει ένα τόσο μικρό ποσό έχει φτάσει στον ημιτελικό και μάλλον στον τελικό όπως το βλέπω εγώ του κυπέλου, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει βάλει τόσα πολλά λεφτά, τόσες μεταγραφές, τεχνικό επιτελείο κλπ. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω και μπροστά αυτή η ομάδα. Θα σου πω, καταρχήν για το κύπελο. Η ΑΕΚ είναι τυχερή που δεν κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό. Θα είχε διακοπεί και το δικό της το μάτς. Ναι. Γι' αυτό, το ότι έπεσε με τον Ατρόμητο. Ναι. Άρα λοιπόν και οι δυο στο επίπεδο είμαστε στο ίδιο επίπεδο. 50 ρίσια διαιτησία. Το καλύτερο δηλαδή θα ήταν να πέσει ο ημιτελικός ΑΕΚ ΠΑΟΚ για να κρίνουμε. Στο πρωτάθλημα είναι γεγονός ότι τα play-off ουσιαστικά έτσι πως έχει γίνει το πρωτάθλημα, οι ομάδες πλέον το διαχειρίζονται έτσι που τους μοιάζει να βγουν στα play-off. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που για μένα και αυτό είναι άδικα τα play-off. Ο ΠΑΟΚ με μια νίκη στην Τούμπα και μια ισοπαλία την πέταξε έξω την ΑΕΚ. Γι' αυτό ούτε και εκείνο παίζει λοιπόν ρόλο. Άρα ακόμα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το ότι βάζεις λεφτά φυσικά εννοείται δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να κάνεις και σωστές επιλογές, έτσι. Ναι. Εντάξει, οι επιλογές είπαμε που γίνονται στο αγωνιστικό κομμάτι από τον ΠΑΟΚ είναι λάθος. Αυτό χαίρομαι πολύ. Δεν είναι, το έχουμε πει και δεν είναι ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Γίνονται τεράστια λάθη. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Το καλοκαίρι στην διοικητικό επίπεδο του Σαμίτη έκανε αρκετές αλλαγές όπως ξέρεις. Ναι, και τις ανέρεσε όλες. Αυτό ήταν για μένα το τραγικότερο λάθος. Το ότι τις ανέρεσε όλες ο ίδιος. Σε αυτό που είπε δηλαδή ο Τούντορ, είπε μια μεγάλη αλήθεια. Συνεδριάζαν πέντε άτομα, είχαν έξι διαφορετικές απόψεις και έπαιρνε ο άλλος τηλέφωνο και λέγε θα κάνετε αυτό που λέω εγώ, που ήταν μια έβδομη άποψη. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο επικοινωνιακό φάουλ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Τζόρνταν για τον Άρνεσεν έχει δίκιο έτσι. Σου λέει καλά, καθίστε ρε εσείς. Τον πήρατε να σας κάνει ομάδα. Δεν περιμένατε να δούμε τι καρπούς έφερε και τον διώξατε. Μάλιστα. Όχι επειδή είναι ο Άρνεσεν σαν Άρνεσεν. Όποιον και να έφερνε, ξέρω εγώ, και σένα και εμένα. Κάτσε να δούμε λίγο. Μιας που αναφέρθηκε στον Δανό τον Άρνεσεν. Ναι. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι ήταν καλεσμένος στην χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΟΚ και δεν είχαν καλέσει τον Σαλμπεγγίδη, ο οποίος κακός ή καλός έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα. Κοίταξε, για το θέμα του Σαλμπεγγίδη, θεωρώ για δύο πράγματα μπορεί να γίναν. Πρώτον, το καλόπιστο σενάριο ότι ήταν ένα επικοινωνιακό φάουλ. Δεύτερον, το κακόπιστο σενάριο, το οποίο θα με πάρουν τώρα όλοι τηλέφωνο και θα με βρίζουν, ότι η ΠΑΟΚ ήθελε να λαϊκίσει και να πουλήσει ο Παδηλίκη. Δεν ξεχάσαν όπως είδε τον Γκαρσία, το Σαλμπεγγίδη ξεχάσανε. Τώρα. Του ΠΑΟΚ έχει παράπονο από το Σαλμπεγγίδη. Φυσικά, μεγάλη μερίδα του ΠΑΟΚ έχει παράπονο από το Σαλμπεγγίδη. Λόγω απόδοσης. Γενικά και για όλα όσα έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, το ένα, το άλλο. Εγώ δεν θα μπω στη λογική να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ φυσικά εννοείται ότι πάντα στηρίζω το Σαλμπεγγίδη. Αν θυμάσαι καλά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίχαζε την ομάδα στα δύο πάντα. Όχι ότι φταίει το παιδί. Με αυτά που όλα που γίνανε. Λοιπόν, για τον Άρνεσεν, ο Άρνεσεν δεν είναι, μην ξεχνά ότι παραμένει ένας μάνατζερ, έτσι. Εδώ έγιναν καθαρά δημόσιες σχέσεις. Αυτός θα φέρει παίκτες αύριο μεθαύριο. Τα λέμε! Επόμενος κύριος. Καλό βράδυ. Χαίρετε κύριε. Τώρα μην το πες με και χαζί ας πούμε. Έλα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Τι γίνεται Κώστας εδώ. Καλό. Γεια σου ρε Κότσο. Ο φίλος από Τούμπα ο Γάβρος έχει το ερώτημα το κάνει λάθος. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται να μπαίνει ο Παναθηναϊκό στο μνημόνιο, να διώχνει τους καλούς παίχτες και καλά, να τους παίρνει ο ΠΑΟΚ με τα συμβόλαια που είχαν στον Παναθηναϊκό και καλά, και να είναι ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια μπροστά από τον ΠΑΟΚ και με περισσότερους τίτλους. Αυτό είναι το κανονικό ερώτημα που είναι περίεργο, ας πούμε. Καταρχήν, μισό. Ποιους παίκτες πήρε ο ΠΑΟΚ μετά το μνημόνιο, θέλω να μου πεις, ποιους παίκτες πήραμε τον Παναθηναϊκό? Ναι. Το Γατσουράνη δεν πήρε. Έναν. Έχει πάρει κι άλλο σίγουρα, θυμάμαι. Το Σπυρόπουλο, όπως λεγόταν αυτό. Δύο. Κι άλλον έχει πάρει σίγουρα, αυτοί οι παίχτες πήρες. Ωραία. Πόσους τίτλους πήραν αυτοί με τον Παναθηναϊκό? Αυτοί δεν πήραν. Άρα! Το πρωτάθλημα είχαν πάρει και το κύπελο. Ένα double πήρε. Εντάξει, και πάλι και πώς το πήραν και εκεί. Ναι, αλλά δεν σου το λέω εγώ ρε φίλε αυτό. Εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα συμβόλαια και εγώ όταν ήθελε να τα διώξει τα πήρες εσύ και αυτός πήρε κάτι τύπου σπουδαίνει με κάτι μέλη της καλύτερη και πήρε κύπελο Ελλάδος. Αυτό θέλω να σου πω. Στο γιατρό σου λέει. Αλλά κύπελο περίμενε. Καταρχήν στο κύπελο δεν έπαιζε ο Κατσουράνης. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν έπαιζαν τέσσερις βασικοί μου.
για όλα αυτά που γίνανε με τον ημιτελικό. Πώς δεν έχει σημασία, μισό λεπτό. Και εμένα μπορεί να πάθουν γρήπη, μισό... να του αφήσει άλλο γύρω από και να μην παίξει. Ωραία, να σε κάνω αύριο. Λοιπόν μια ερώτηση. Εσύ αυτή τη στιγμή δηλαδή, τι πιστεύει ότι η ομάδα σου. Περίμενε. Σαν γενική εικόνα σου, λοιπόν, πώς σου φαίνεται ότι έχει μια ομάδα εσύ, α πούμε. Μα όχι, σου εξηγώ. Είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αποδίδει ποτέ καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Σου εξηγώ ότι ο Γαύρο το θέσε ωραία το ερώτημα. Ζήτω δεν τη λάθο. Δηλαδή εσύ αν πας στον τελικό αυτή τη στιγμή με τον Ατρόμητο και δεν παίξει ξέρω εγώ ο Φορτούνης, δεν παίξει ο Ρομπέρτο, δεν παίξει ο Α, δεν παίξει ο Β. Εντάξει, εσύ έχεις και ένα μεγάλο ρόστερ βέβαια, έτσι. Άσε τον Ατρόμητο, αν πας με την ΑΕΚ ας πούμε και χάσεις, τι θα πει, ότι είσαι χειρότερος από την ΑΕΚ? Άμα δεν παίζουν με βασική σου. Η βασική σου είναι η βασική σου. Ναι, αλλά εγώ σε ξαναλέω ότι αυτό που λέτε με την ΑΕΚ δεν μπορεί να το συγκρίνει, γιατί η χρονιά δεν έχει τελειώσει και δεν έχει ένα δείγμα. Με τον Παναθηναϊκό έχουμε δείγμα. Ότι τα χρόνια το λαφούζει, ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, έτσι έχει δείξει. Ναι, εννοείται αυτό. Αν το δείξει. Αυτό σου λέω, πώς σου φαίνεται σαν λάδι, δεν ξέρω. Αυτό είναι το. Σου είπα τη χρονιά. Τη χρονιά το playoff τη μία μου αφαιρέσαν 15 βαθμούς και από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσω στα playoff με συν 3 βρέθηκα να κυνηγάω, αν θυμάσαι καλά. Και παίρνω και χι μάλιστα μέσα στον Παναθηναϊκό και χάνομαι στην Τρίπολη. Το τελικό του κυπέλου πάλι παίζω χωρίς βασικούς. Δεν θυμάμαι. Ποιον άλλο ήταν και πιο πριν ήταν ο Παναθηναϊκός ο Αλαφούζος. Δεν νομίζω ότι ήταν πιο πριν στο τέτοιο. Την προηγούμενη χρονιά του Αλαφούζου ο Παναθηναϊκός δεν είχε μπει στην πεντάδα καν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Επόμενος. Καλημέρα. Δηλαδή μην πάτε το Σαββίδι αμέσως να το βγάλετε και εντελώς. Θα του κάνουμε κριτική αλλά έλεος. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Αργιανός από την κεντρινό μαύρη τούμπα. Αυτή η τούμπα πόσα χρώματα έχει, βρε παιδάκι μου. Βέβαια, απλά και κάνω. Αργιανός από σοχό είμαι. Δημήτρης. Γεια σου. Τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά. Ραπτό που θέλω να μιλήσω πρώτα. Ναι, ναι, να μίλα, μιλήσει, μίλα. Να μιλήσει, φίλε. Δεν μου λες, έστειλα σήμερα ένα μήνυμα στο Κωστής Ραπτόπουλος Fans. Μια σύγκριση στη γιορτή του ΠΑΟΚ στο Λευκό το πήγε με τον Άρη σε 100 χρόνια. Ναι. Το είδες. Κοίτα βέβαια, στα πανηγύρια εσείς είστε πρώτοι. Το είδες όμως. Ω, δεν το είδα, μου το είπανε ο κομμουνιστής. Έπρεπε να τα ανεβάσεις αυτό που λέει. Ναι. Γιατί ρε φίλε, εμείς πέρασαμε, ήμασταν στη γάμα εθνική. Ναι. Και είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο από τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ. Που με τα λεφτά και με όλα αυτά. Πώς το εξηγείς αυτό εσύ. Πώς εξηγώ. Ναι. Αγαπάμε πιο πολύ την ομάδα μας. Την αγαπάτε, ε. Από την πολύ την αγάπη γάμα εθνική την πήγατε πέτα. Κοίταξε, δεν την πήγατε στη γάμα εθνική, τέλος πάντων. Ο Άρης έπεσε για χρέη που ήταν το 1/10 το 1/10, το 1/4 του ΠΑΟΚ. Το 1/4 του ΠΑΟΚ ήταν. Τα χρέη του Άρη, ναι, 13 εκατομμύρια ήταν. Το Εραστέχνη πόσα είναι. Πόσα είναι, δεν είναι 3-4 ξέρω εγώ. 3-4 ξέρω εγώ. Κάπου εκεί. Τα μιλάς, τα ρίσκια είναι τίποτα στραγάλια ρε φίλε. Περίμενε ρε φίλε, ο Άρης είχε 52... Πώς? Είναι εκατομμύρια αυτός ο ΠΑΟΚ, καθίσαι καλά. Στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ, γιατί. Εσύ, από την μα ΠΑΕ... εσύ επέλεξες εσύ... να πέσεις για να τα διαγράψεις. Να σε κάνω μια ερώτηση ρε φίλε. Έλα πες. Υπάρχει ομάδα σε αυτή ναι. την Ελλάδα που τα χρέη του Εραστέχνης να ήταν μεγαλύτερα από τις ΠΑΕ. Τι πράγμα. Ξαναπέστε λίγο. Υπάρχει λέω ομάδα στην Ελλάδα που τα χρέη της, το Εραστέχνη, να είναι ναι. πολύ περισσότερα σε χιλιάδες ευρώ από την ΠΑΕ. Όχι, δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει, δύο είναι. Ο Άρης και ο Ηρακλής. Δεν είχε ο Άρης περισσότερα χρέη, Ραπτόπουλε. Ο Εραστέχνη δεν έχει περισσότερα χρέη. Ο Εραστέχνης. Ναι. Μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ χρωστάτε τη ΔΕΗ. Εντάξει. Κανονικά δηλαδή η ΔΕΗ. Από τη Μαρτίου μέχρι να πούμε τα μνήματα δεν πρέπει να δίνει ρεύμα πουθενά. Από του Χατζινάκου το κτηνιατρίο μέχρι τη Μαρτίου και τη γωνία και τα λοιπά έπρεπε να είστε με λάμπες υγραερίου, γκαζόλαμπες. Ο Ηρακλής πόσα χρωστάει στη ΔΕΗ. Πόσα χρωστάει στη ΔΕΗ. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω πόσα χρωστάει στο Καφτατζόγλιο, στο φίλο μου το Μιτίντζι. Κάνα 250. Ο Πάκ πόσα χρωστάει στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ. Πόσα χρωστούσε βασικά, πόσα χρωστούσε βασικά. Πάω κρε αγόρι μου, δεν πλήρωνε ΔΕΗ γιατί στο παλατάκι τα ρύθμιζαν οι άλλοι. Ούτε ΔΕΗ πλήρωνε ούτε ΟΤΕ, ούτε νερό να πούμε. Κανόνισε ο νιόνιος να πούμε, κατάλαβες. Ψωμιάδες να πούμε, ναι. Γιατί είχε ψήφιρε εκεί, σαν και εσάς. Κάποιοι... Να πηγαίνει και ο Μπουτάρης, ο Δήμαρχος και ο Τζιτζίκος στα σκιά τους βρίζεται. Πάνε στην Τούμπα. Στην Τούμπα
Όποιο πάει, βγαίνει βουλευτή, βγαίνει υπουργό, βγαίνει να πούμε. Εδώ ρε φίλε, αυτοί βρίζαν τον Σαββίδη και δεν κάλεσαν τον Πατατούλη που έχουν δύο κύπελο, όπω είπε και εσύ. Πλάκα με κάνει τώρα. Τα κύπελα τα μετράνε όμω. Τα κύπελα τα μετράνε. Τον άρνεσε κάλεσαν, είναι δυνατόν. Μιλάμε για τα γάρια, ρε φίλε. Καλέσαν τον Άρνεσε. Μισό λεπτό, επειδή λε και για τον Πατατούδη. Τι ήθελα να πω, εσύ αυτή τη στιγμή, αν είχατε ένα κύπελο, πες ότι ναι, παίρνατε κύπελο εκείνη τη χρονιά με τον Κούπερ, με τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη τον Κόντι, στα 100 χρόνια ναι, τον φωνάζατε. Ναι, γιατί δεν τον φωνάζατε. Μπράβο, σας, γι' αυτό έχει στοχευτικά μα πηγή λοιπόν. Εσύ πήρες κύπελο με τον Άρνεσεν. Ρε αγόρι μου, κατάλαβες τι εννοώ. Ο Πατατούτης έβαλε την ομάδα μέσα, έρθει την ομάδα στα τάρταρα. Δηλαδή αυτά τα δύο κύπελα, όπως και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, με τους πολυμετοχικούς. Του πήραν ένα double και τον πήγανε πόσα χρόνια τον έχουν στην υπαρξία. Δηλαδή μην βλέπεις μόνο και τι τίτλο πήραν. Ο Πατατούδης έφαγε πολλά λεφτά δικά του για τον ΠΑΟΚ, ωραία. Έφαγε πολλά δικά του λεφτά, δηλαδή. Δεν υπάρχουν χρέωση, αλλά δεν, το κακό ήταν ότι δεν έφαγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείσε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είχε. Κλείσε να πούμε. Αυτό δεν έχει να αναφέρει το νούμερο, δεν έχει να αναφέρει το νούμερο. 13 πόντι, φίλε, δεν είσαι τραγικό. Εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει. Σιγάρ, μια χαρά είσαι. Καλά είσαι. Καλά είναι. Μην βρει καμιά χοντρή μόνο. Γιατί να καθίσει εκεί μέσα. Καλά, να βρει καμιά πολύ αδύνατη. Ναι, φίλε, στο μέσο έλεος, στο μέσο όρο του Έλληνα είσαι δηλαδή. Δηλαδή... παραπάνω. Σιγά, 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 εσύ είναι παραπάνω, άρχισε ο ένα παραπάνω άλλο. Ο μέσο όρο είναι από 13 μέχρι 14. Ύστερα, ρε φίλε, εντάξει, εδώ τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Σκοπό είναι να σηκώνει το λευγέ. Άμα σηκώνει. Μπράβο, ναι. Τι να το κάνει με το. Τέλο πάντων, αυτά είναι προβλήματα 19 χρονών κτλ. Ο κάθε, η κάθε ηλικία έχει τα δικά τη προβλήματα. Αυτό μετράει πόσα σαντιμέτρη είναι το παίο του. Ωραία. Αυτό είναι η ηλικία του 19 ετών. Ο άλλο στην ηλικία τη δικιά μου και μετά μετράει πόσα σαντιμέτρη είναι ο προστάτη του. Είναι κάθε ένα μετράει τα σαντιμέτρη για διαφορετικό λόγο. Άντε, μπράβο. Κάθε ηλικία έχει τα δικά τη πόντα ένα σαντιμέτρη τετράγωνο. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Ρε, πώ το είπα το πόντ. Το θυμήθηκα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, να. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Παοξής. Γεια σου Δημήτρη Παοξής. Είσαι και πόντιος μήπως? Όχι, Μικρασιάτη. Αχ, να μπαμ μπαμ μπαντάμ. Αμα μπαμ μπαντάμ. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Θα ήθελα να πω κάτι. Ό,τι θέλεις αγαπητέ. Είμαι πατέρας με υιό στο στίβο. Στιβικός, ωραίος. Θα πω κάτι. Είναι... Όταν ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Άρης ναι, επί Κοντομινά ναι, που ήταν ο Κοντομινάς στον Άρη. Στον Άρη ήταν. Ο Ηρακλής ποιον είχε πρόεδρο? Το Γιάνγκο Δράκο, τον αυτόν, πώς το λένε, το Μυτιλινέο. Ναι. Ο Παοξής ποιον είχε πρόεδρο? Το Παντατούδη, του Πασόκ ήταν και οι τρεις. Α, έτσι, μπράβο, σε θεωρώ σωστό γιατί λες αλήθεια. Αφού ήταν το Πασόκ, τι, να πω ψέματα εγώ. Έτσι, μπράβο. Σήμερα γιορτάζουν σαν Παοξίδες, όλοι οι Παοξίδες, Παοξής είμαι, δεν κατηγορώ σε τίποτα, τα 90 χρόνια 100. Ωραίος. Εγώ ξέρεις τι λέω. Ό,τι θες πες. Ναι, πες. Σαν γονιός και σαν Παοξής. Όταν λες γονιός, το παιδί σου στο στίβο σε ποια ομάδα είναι? Στο κατά λάθος είμαι στον ΠΑΟΚ, είμαι Παοξής. Ναι. Αλλά ήτανε από γνωστή γυμνάστρια. Δηλαδή είναι στον ΠΑΟΚ το παιδί. Ναι. Εντάξει. Και στον Άρη να ήτανε σαν Παοξής, θα το είχα στον Άρη. Για το επίπεδο που είναι η γυμνάστρια. Είναι καλή η γυμνάστρια. Ναι. Μάλιστα. Παοξού δηλαδή στον ΠΑΟΚ είναι η γυμνάστρια τώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Και δεν μου λες τώρα, το παιδί κάνει στίβο για να μπει στις Πανελλήνιες ή είναι στιβίστας γενικότερα? Το παιδί κάνει στίβο για να είναι 13 χρονών. Α, ναι. Για να μην το έχουμε στις καφετέριες, να μην το έχουμε αριστερά δεξιά. Να κάνω μια ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση γλυκέ μου άνθρωπε, γιατί και εγώ μικρό παιδί έχω. Κοντά στην ηλικία του δικού σου. Γιατί δεν επέλεξες ένα πιο ομαδικό άθλημα να γίνει και πιο κοινωνικό? Έχεις άλλα παιδιά? Έχω και μια κόρη, δεν το επέλεξα. Εγώ το παιδί μου ήθελε. Το επέλεξε το παιδί. Εντάξει, συγγνώμη, πάω πάσο. Το ότι... κολυμπητήριο, επειδή έχει περισσότερες ώρες να το πας, ας πούμε, στο Ποσειδόνιο, ένα παράδειγμα. Ναι. Θα σε πω. Είναι περισσότερες ώρες και δύο ανθρώπους παραπάνω. Δουλεύουμε όλοι σε ώρα. Ωραία. Ενώ ο στίβος
Άρα το επέλεξε το παιδί, οπότε δεν με σπέφτει κανένα λόγο. Τέλει. Και εγώ ρωτάω, ναι, γιατί και εμένα το δικό μου το παιδί, εγώ μπορώ να το θέλω να το πάω στο box και εκείνο να θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δική μας την προσωπική ζωή, ό,τι δεν κάναμε εμείς τα παιδιά μας. Σωστό, μ' αρέσει πάρα πολύ, είσαι πολύ σόφρον. Ωραίο. Ούτε σαν ομάδα. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα. Να το πει, γλυκέ μου άνθρωπε, να το πει. Ναι. Γιατί πρέπει, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Ναι. Ακούω ότι μπορώ να πω και το επώνυμό μου, ότι γιατί έχουμε χθήσει αντιπαράθεση για τον Στίβο. Ναι. Γιατί να λέμε ΠΑΟΚ, Άρης, οτιδήποτε. Τι να λέμε. Δεν το κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή σήμερα γιόρταζε τα 90 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Αύριο ο Ηρακλής, ναι. Ολυμπιακός. Είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Γιατί εσείς. Τι ακροαματικότητα είναι αυτό. Όχι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αναδεικνύει όλα του τα αθλήματα. Και για μένα προσωπικά. Ναι. Αυτό το κάνουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Μόνο το παιδί που ήταν. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που έχει 500 πρωταθλήματα αναδεικνύει τα τμήματα τα ερασιτεχνικά. Ακόμα και ο Ολυμπιακός. Έτσι. Σωστό. Και σωστό. Να το πω εγώ διαφορετικά τώρα. Να το πεις. Λέμε ότι να έχουμε τη δικία Ολυμπιακός. Να την έπω, να το ένα, να το άλλο Ολυμπιακός. Ναι. Εσύ τι κάνεις. Τίποτα. Ας αυτό. Λέμε για τον ποδόσφαιρο. Mm. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Γιατί να έχουμε διαφωνίες. Ας το βολεί, ας το γιατί, πάσχε. Γιατί φίλε μου, στη ζωή, άμα δεν υπάρχουν διαφωνίες, η ζωή είναι ανάλατη. Εσύ στο σπίτι με τη γυναίκα σου δηλαδή δεν έχεις διαφωνίες. Όλοι έχουμε διαφωνίες. Τότε άσε μας και εμάς να έχουμε διαφωνίες. Η διαφωνία έχει. Ναι. Εμένα το παράπονο μου είναι ένα πράγμα. Να το ακούσουμε και να πάμε στον επόμενο. Και ποιο είναι το παράπονο. Και συγγνώμη. Όχι, όχι, πες μου. Όχι, μη. Δεν με καθυστερεί. Ποιο είναι το παράπονο. Είναι ότι πάω ή Άρης ή ΑΕΚ, οτιδήποτε είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Μάλιστα. Τα λέμε. Αυτό είναι το παράπονο. Σ' αγαπώ πολύ. Να σε καλά. Εντάξει. Τραβάει πιο πολύ να πούμε. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Στίβο τώρα ο άλλος δύσκολα θα πάει. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο. Ναι. Στίβο δηλαδή και στις υποδομές τώρα που έχουμε εμείς. Ναι, είπαμε. Σε ένα καφτατζόγλιο. Καλά, εννοείται αυτό. Σε ένα καφτατζόγλιο. Βγαίνει το πόδι. Ο άλλος βγαίνει το πόδι. Να τρέξει. Έτσι. Μα εδώ και εμείς πλέον παλιά θυμάμαι λέγαμε πάμε να τρέξουμε το καφτατζόγλιο. Τώρα δεν πάμε. 14 μέσος όρος με πάχος 4 με 5 εκατοστά. Αχά, ο άλλος έβγαλε την ανάλυση. Πώς κάτι μετράει. Έτσι χαράκι. Θα το βγάλει τώρα, Τι να σα πω, ρε. Φίλε, εσύ που λες με το 14, μην το στεναχωρείς τον άλλο. Εντάξει, ναι. Τι ένα πάνω, ένα κάτω. Σάντιμετρο. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Πολύ καλά, φίλε. Σύντομο θα είμαι. Να είσαι. Μια παρατήρηση σχετικά με το φίλο που έλεγε για τις παρατάξεις στην αρχή. Ναι. Εγώ δεν λύσω στην ΑΣΟΕ, από Αθήνα παίρνω. Πάμε να ζήσουμε. Η ΑΣΟΕ που τη βοήθησε. Όσον αφορά όσοι συμμετείχαν σε παρατάξεις στην Αθήνα, τουλάχιστον στην ΑΣΟΕ που ξέρω από φίλους μου και στον Πειραιά, τα μισά μαθήματα περνούσαν με λευκή κόλλα. Το καταλαβαίνουμε. Για να το λες. Το οποίο το κατήργησε η βουλευτήνα από την Κοζάνη και τώρα θέλουν να το επαναφέρουν. Τέλος πάντων, μια παρέμβαση. Μπράβο τη βουλευτήνα από την Κοζάνη. Δεν ξέρω το όνομά της. Δεν θυμάμαι πώς. Η γνώση του Πασόκ ήταν. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα ήταν. Μπράβο. Μια παρατήρηση. Ναι, απλά από εκεί ξεκινάει το κακό. Από τις παρατάξεις, από τα πανεπιστήμια ξεκινάει το κακό. Έχεις δίκιο. Δεύτερον, με το ραπ συμφωνώ με όλα όσα έχει σχέση με θρησκεία, πολιτική, κοινωνικά. Συμφωνούμε απόλυτα. Έχει γούστα να διαφωνούμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά όχι. Ναι. Όχι, εντάξει, Αμερικανές, Αμερικά όχι. Μια παρατήρηση, μια ερώτηση μόνο. Ναι. Σ' ακούω πολύ καιρό, έχω πάρει λίγες φορές. Κυρίως όταν έρχονται κάποιοι φίλους που μιλάνε για πολιτικά. Μια πορεία λύση μου. Παίρνουν όλοι οι γάβροι, όπως και σήμερα οι δύο γάβροι. Παίρνουν, ναι. Λοιπόν, ναι. Ρωτάνε για τον Άρνεσεν, για τον Σαββίδη, για τον Σαλπικίδη, για τη Φιέστα. Δηλαδή, αμφιβάλλω, αν ξέρουν αυτοί οι δύο γάβροι που πήρανε, ποιο είναι ο τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, άκου να σου δώσω μία συμβουλή. Και εγώ έχω απάντηση για το φίλο. Δηλαδή, θα σου δώσω μία συμβουλή. Να τελειώσω. Και είναι ευχαριστημένη, δηλαδή, από την άλλη, μην μου πει είναι γεμάτη, γιατί είναι ευχαριστημένη από την Άντερλεκ, τα κλαδίνα τη Άντερλεκ. Λοιπόν, δηλαδή, δεν πρέπει να σε ρωτήσουν ο προπονητής, αν είναι σωστός, το σύστημά του. Θα απαντήσω εγώ μετά, θα σου πει ο Γιώργος, αν θέλει και ο Γιάννης μετά. Ναι, ακούω. Εσύ πιτσιρικά ακούγεσαι. 38 είμαι, όχι δεν είσαι πιτσιρικά. Άρα, αφού είσαι 38, θα ξέρει ότι οι μεγαλύτερε κουτσομπολάρε σε αυτή τη γη είναι οι άντρε. Είναι κουτσομπολάρε οι άντρε. Και
ο άντρας, γενικότερα ο άντρας ο οποίος βγαίνει με τους φίλους του κτλ. Το τι κουσκούσι ρίχνει να μου δεν περιγράφεται. Πάντα σε αυτό το κουσκούσι, εγώ τόσα χρόνια που κουσκουσιάρω και εγώ και με τους φίλους μου κτλ. Πάντα λένε τι κάνουν οι άλλοι. Τι στραβό κάνουν οι άλλοι κτλ. Τα δικά μας τα στραβά ποτέ δεν τα αναδεικνύουμε στην παρέα. Καταλάβες. Όχι, δεν είναι δηλαδή φαινόμενο των ακροατών. Είναι φαινόμενο, εγώ θα έλεγα, γενικότερη φιλοσοφία και κουλτούρα, θα πούμε. Οι υπόλοιποι σε ρωτάνε πώς θα βελτιωθεί η ομάδα, ποιον θα πάρουμε. Ένας γάβρος δεν σε ρώτησε. Είναι καλός ο Σίλβα. Ποιο σύστημα παίζει. Επιθετικά, αμυντικά, πώς θα βελτιωθούμε στην Ευρώπη. Δεν το νοιάζει να βελτιωθεί στην Ευρώπη. Ούτε ένας γάβρος είπε να παίξουμε λίγο πιο αμυντικά. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον γάβρο η διάκριση στην Ευρώπη. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Κάτσε να σου πει ο Γιώργος τώρα αυτό που πιστεύει. Καταρχήν, όταν ένας Παοκτσής ή ένας Παναθηναϊκός παίζει την εκπομπή του Τσουκαλά, του λέει μόνο για το γάβρο. Άρα, δηλαδή, συνήθως, όταν παίρνεις κάποιον που ξέρεις ότι έχει ένα χυψί οπαδικό χρώμα, συνήθως ασχολείσαι με εκείνη την ομάδα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Και θα σε ακούσει ο κόσμος, να κάνεις και λίγη ίντριγκα για να δώσω σημασία και στην άποψή σου με λίγα λόγια, ρε παιδάκι μου. Είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι πολύ λογικό, εντάξει. Στο ραπ, όχι, στο ραπ εδώ πέρα δεν ρωτάνε όμως για ποδοσφαιρικά. Α, ποδοσφαιρικά τι να ρωτήσω. Ποιος, πες μου εσύ αυτή τη στιγμή, δηλαδή, με εξαίρεση, ποιος ρωτάει ποδοσφαιρικά. Όχι, οι δύο γάβοι που βγήκαν σήμερα, αντί να ασχοληθούν λίγο με την ομάδα τους πώς θα βελτιωθούν, ρωτούσαν για τον Άρνεσεν και την Φιέστα και τα λοιπά. Δεν ασχολούνται. Γιατί ο Σαββίτης δεν κάνει ομάδα. Εντάξει, δικό μας θέμα αυτό. Ο Μαρινάκης δεν κάνει ομάδα για την Ευρώπη. Πάνω κάτω. Παίρνει 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω κάτω τα ξέρω. Γιατί κανένας. Μα κανένας γάβρος, είτε είναι οπαδός, φίλαθλος, δεν ασχολείται με Ευρώπη. Δεν έχει απέτηση έτσι. Στην Ευρώπη. Εγώ έχω πει, φίλε, για να καταλάβει σε μια εκπομπή, και το έλεγα συνέχεια, και δεν έχει βγει ούτε ένας γάβρος να με αντικρούσει. Ότι για μένα μια ομάδα που έχει 17 συνεχόμενες παρουσίες, έπρεπε το λιγότερο να έχει φτάσει στον ημιτελικό του UEFA έστω μια φορά. Τόσα λεφτά παίρνουν. Και στην Ελλάδα. Του έκανε κλαρίνο φέτος ο Μπελισανίδης τώρα με τον Μάνταλο. Δηλαδή. Καλά, εντάξει τώρα, κάτσε ρε φίλε. Τώρα δηλαδή τι θέλετε, τα παίρνει ο Λαΐτος, κάπου θα χάσει. Στην Αγγλία οι πρώτοι χάνουν και από τους τελευταίους. Μην μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Ναι, αλλά είναι Φώτης στη ΑΕΚ τώρα με τον αίτητο να του κάνει κλαρίνο, γιατί ήμουν μέσα. Πήγα μέσα, ήθελα να το δω αυτό το μάτι. Ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν. Νεοφώτης στη ΑΕΚ δεν είναι κοινό Φώτης στη Καρδίτσα. Τώρα και συμπάνε να πικάρει. Μην πάνε να πικάρει τώρα του αεκτσίδε με αυτό που λε. Όχι, όχι, αλλά προβληματίζονται τώρα για τον Σαββίδη και τον. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη μα. Δεν έχουμε εσωτερικά θέματα δικά μα, δεν είναι. Κανένα εσωτερικό θέμα, φίλε, δεν έχουμε. Γελάει ο Ραφ. Δεν έχουμε κανένα εσωτερικό θέμα. Πολλά, είναι πολλά. Όχι, για μένα είναι καθαρά, γιατί τα λάθη πλέον γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε εσωτερικό θέμα. Είναι ό,τι αποφασίσει ο Σαββίδη. Αυτό έχει το μαχαίρι, αυτό και το καρπούζι. Πριν το Σαββίδη. Άστο τελείωσε, πάει άστο πριν το Σαββίδι. Εδώ μιλάμε πλέον για την τωρινή εποχή. Τα λάθη που γίνονται, ένας λόγος που μαλώνω πολλές φορές και με τον Τζόρνταν είναι αυτός. Είναι τα ίδια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Και για αυτά τα λάθη ευθύνεται μόνο αυτός ο άνθρωπος, κανένας άλλος. Επειδή τα βλέπω λίγο πιο αντικειμενικά, επειδή λείπω 15 χρόνια στην Αθήνα και δεν επηρεάζομαι από τοπικά μέσα κτλ. Εσωτερικά είναι τα προβλήματα. Εσωτερικά είναι τα προβλήματα, δυστυχώς. Τα λέμε, φίλε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σεβαστιάμος. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς τον. Καλώς τον. Είστε καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το παλεύουμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Δεν θα είμαστε πάντα καλά. Κάποια στιγμή θα ξαπλωθούμε. Ναι. Έλα. Μέσα στην τέτοια. Μέσα στην αισιοδοξία. Μα να την ξάπλα, ρε φίλε. Αυτό το να είστε πάντα καλά είναι μια ευχή που δεν ισχύει. Δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Για σένα, πραγματικά έτσι όπως λες για την ξάπλα, θα άνεξες πως θα σε καταραστούν. Να σε θάψουν όρθιο, ρε. Βρείτε όρθιο με θάψουν, είτε ξαπλωτό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τάξη. Τι με νοιάζει εμένα πώς θα με θάψουν, ή με κάψουν, ή με πετάξουν στα σκουπίδια. Απλά αυτό το να είσαι πάντα καλά, πάντα γερός. Πώς θα είμαι πάντα γερός, αφού μια μέρα θα ψοφήσω. Κατάλαβες. Για πάμε τώρα. Καλά. Εγώ σου τη λέω την αρχή και πάρε την αποστέσεις. Εντάξει, να είμαι πάντα καλά. Θα βάλω. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, μείνω αθάνατος εγώ. Ναι, είμαι ο φίλος που σε πήρα τηλέφωνο το μεσημέρι και ζήτησα το τηλέφωνο ενός γιατρού, το οποίο δεν λέω το όνομά του στον αέρα. Θυμάσαι? Ουρολόγος ήτανε. Όχι. Νευροχειρούργος. Ναι, ναι. Λοιπόν, προσπάθησα να τον πάρω τηλέφωνο. Το δεν μπόρεσε να του. Μάλλον δεν σηκώνει το κινητό γιατί μάλλον βλέπει άγνωστο νούμερο. Ήθελα να κάνω μια παράκληση από το σταθμό. Αν ακούει ο γιατρός. Ο Σπύρος, ο νευροχειρουργός. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν ήθελα να πω. Εντάξει, ναι. Μπορεί να έκανε χειρουργείο. Πρόσεχε, τι ώρα τον πήρες. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα τον πήρες.
Από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Μπορεί να κάνει και μια κρεπάλη ο γιατρός, να πούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, να κάνω μια παράκληση, γιατί ίσως βλέπει άγνωστο νούμερο και δεν το σηκώνει. Αν δει το κινητό που λύγει σε 2.28. Στείλ το ένα μήνυμα, ρε μαδερφάκι μου. Δεν ξέρω τι μήνυματα. Τώρα τι να σου πω, ότι είμαι σε μια ηλικία που τα κινητά τα έχουμε μόνο να τα σηκώνουμε και να παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν μου λες τώρα, για να κάνω μια ερώτηση. Παιδιά έχεις? Έχω, αλλά είμαι μόνος μου στο χωριό. Α, δηλαδή. Κάνα εγγόνι, κάνα αυτό, κάνα πιτσιρίκι στο χωριό. Ο πιο μικρός στο χωριό πώς είναι, 67 χρονών. Θες να τον πάρω εγώ τον γιατρό? Μπορεί να ακούει τώρα ο γιατρός. Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ακούει, ας πούμε, και το κινητό μου λύγει σε 2.28. Αυτό είναι το σύνθημα. Πολύ ωραία. Α, μπράβο, ναι. Αν δεν μπορέσω να επικοινωνήσω, θα σε ξαναπάρω. Θα με ξαναπάρεις και θα με ξαναενοχλήσεις οπωσδήποτε. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, εύχομαι να σα καληνυχτώ. Δεν σου λέω να είσαι πάντα καλά, γιατί πάλι το ίδιο θα μου πει. Καλό βράδυ, Κωστή μου. Να σε γερώσει το βράδυ. Αύριο, αν δεν το βρει τον γιατρό, πάρε με πάλι τηλέφωνο, τον πάρω εγώ τηλέφωνο να τον τακτοποιήσουμε τον το γιατρό. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Εγώ που πήγα και ένα έχει καλό καιρό, απλά να μην μάθει ο ίδιο το πάθο, λέει. Τι λέτε, ρε, τα αγάρια εκεί, βρεθήκατε εκεί στο καφενείο, λιμοτάγαρα. Πού είστε, ρε, βλαχοτάγαρα, να πούμε εκεί. Εσείς κουντήρα, η Αφροδίτη είμαι. Η Αφροδίτη είσαι. Και πώς είναι δυνατό, μωρή, συνέχεια να είσαι στο καφενείο. Μαζί με το Βρασίβουλο είμαι, το Γιώργο και το Στάθη, δύο φίλοι του. Α, καλέ, ναι, τι κάνεις, καλά, πώς τα λέει. Τον ακούς, μίλα ρε μαλάκα και... Ντροπή, ντροπή, ξέφυγε. Μία Αφροδίτη, μία, έχεις να πας στις καλόγριες αύριο. Για τιμωρία ξέρεις τι μπορεί να σου κάνουν. Να σε βάλουν να κάνεις ποδήλατο με σέλα. Οι καλόγριες καμιά φορά μπορεί να είναι και άτεκτες. Γι' αυτό. Μπορεί να βάλουν τη σέλα στο ποδήλατο. Ντροπή. Ντροπή. Επόμενο, θα αναξεταστεί. Καλημέρα. 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 Εγώ ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι. Βαρύ, βαρύ, ωραίος. Βαρύς. Ήθελα να πω για αυτά που λέγατε. Γιατί δεν κάλεσαν τους Αλπικίδη και δεν κάλεσαν. Τον κύριο Πατατούδη. Δεν ξέρω για τον Πατατούδη. Πώς τι. Ο Πατατούδης δεν πήρε τα δύο τα κύπελα. Ναι, με το Πασόκ τότε που ήταν κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή. Γιατί δηλαδή δεν το κατάλαβα. Τον Ακριτή, γιατί δεν τον φωνάξατε τον υπουργό. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Ναι, για Σαρπική ήθελα να πει. Για τους ποδοσφαιριστές που έχουν αλλάξει φανέλα. Α. Για ναι. Προδότης, σε εισαγωγικά ο προδότης. Προδότης. Πολύ καλά κάνει ο ποδοσφαιριστής και πάει στα περισσότερα λεφτά. Για το μέλλον του, για την οικογένειά του, για το παιδί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο παδός θα το δεχθεί. Αυτός καλά κάνει. Αλλά ο παδός δεν γίνεται να το δεχθεί. Και στο κάτω-κάτω από το ποδόσφαιρο, κονομάνε οι ποδοσφαιριστές, κονομάνε. Τι δεν μπορεί να δεχθεί, κύριε, ο παδός? Τον Κούδα, γιατί τον καλέσατε? Τον αλλάξει φανέρα. Τον να πας από τον Παθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Ναι. Όλοι καλά κάνουνε. Κονομάνε οι ποδοσφαιριστές, κονομάνε οι πρόεδροι, κονομάνε η ραδιοφωνική παραγωγή, κονομάνε τα πάντα. Ο μόνος που δεν κονομάει είναι ο παδός. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Δεν κονομάει, τι να κάνουμε. Α, μπράβο, δεν κονομάει. Επομένως, άσχη μια ηθική ικανοποίηση αυτών. Ναι. Μην ξεχνάς να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Βαρδινογιάννης πήρε 8 αρχηγούς του Ολυμπιακού, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Σαργκάνη, Τελικάνους, Γαλάκους. Γύρισε κανένας Ολυμπιακό? Ποτέ κανένας. Έπιασε κανένας δουλειά στον Παναθηναϊκό από αυτούς? Όχι. Ο προδότης είναι προδότης και για τον ένα και για τον άλλον. Ναι. Δηλαδή όσους καλέσανε ήταν όλοι μόνο στον ΠΑΟΚ? Δεν είχαν πάει σε άλλη ομάδα παίκτες που ήταν καλεσμένοι? Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που τις ξέρουν οι οπαδοί. Α. Δηλαδή οι αρχηγοί του Ολυμπιακού που πήγαν 8 αρχηγοί στον Παναθηναϊκό είναι σίγουρο ότι δεν τους έχουν καλέσει ποτέ. Μάλιστα. Και δεν βρήκαν και δουλειά πουθενά, ούτε στον Παναθηναϊκό βρήκαν, ούτε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και κάτι άλλο. Μάλιστα. Παρακόπουλο, για τους Ολυμπιακούς. Που λες, γιατί είπε ο άλλος θέλει να παίρνουν στα ραδιόφωνά μας κλπ. Ναι. Εσύ εντάξει, είναι πολύ Ολυμπιακοί, καλά κάνεις και τους μιλάς καλά και τους μιλάς όπως μιλάς. Εγώ θέλω να πεις κάτι άλλο. Μάλιστα. Είμαι εδώ υποθετικά ΠΑΟΚτσής και κάθομαι να δω ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο καφενείο. Και στον γκολ του Ολυμπιακού. Σηκώνεται ο Ολυμπιακός και φωνάζει. Ναι. Πού το βλέπεις εσύ, κολλάει? Θα σου πω κάτι. Κολλάει ή δεν κολλάει? Θα σου απαντήσω. Για πού? Μια χώρα η οποία έκανε για ενάντια στη Χούντα
πόλεμο για να επαναφέρει τη δημοκρατία στη χώρα, κολλάει, φίλε. Ναι. Είστε δημοκράτες ή δεν είστε. Εγώ παίζει πάω ο Ολυμπιακός και υποστηρίζει το Ολυμπιακό. Και τι έγινε, κακό είναι. Κακό είναι. Όχι, και σηκώνει το γάβρος και φωνάζει γκολ και μου σηκώνει την τρίχα να πω. Εντάξει, θα κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Και τι κακό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Εγώ στην Αγγλία όταν είχα πάει και είδα σε μπειραρία μάτσα αγγλικό τέτοιο και σηκωθήκαν και οι μεν και οι δε και φωνάξαν. Δεν άνοιξε μύτη όμως. Γιατί να ανοίξει μύτη, ρε παιδιά. Εδώ ρίξε με τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο και τον Μακαρέζο. Και η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, οι πρόγονοί μας, ο Σοκράτης. Τι να κάνουμε τώρα, να δίνουμε τον Ολυμπιακό. Έχει να πάμε στον Πειραιά να μας δίνουν και εμάς, αν πανηγυρίσουμε γκολ του ΠΑΟΚ. Η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, οι πρόγονοί μας, τα φώτα της ανθρωπότητας. Το τι κάνουν οι άλλοι, ναι, δεν ναι. Πρέπει να το έχουμε ως παράδειγμα όμως. Βέβαια. Το γόλα δώστε όλα. Έτσι, νάτος, νάτος. Ύστερα, αυτό το οποίο δεν μπορώ να ανεχτώ είναι το Χρυσαυγίτη, ο οποίος είναι τοπικιστής. Άσα τώρα, αυτά είναι άλλα. Είσαι και Χρυσαυγίτης, έμαθα γι' αυτό. Τι το λες τον άνθρωπο. Δεν είσαι. Απολύτως. Είσαι. Εμένα λες. Μάλιστα. Αν είμαι τι. Αν υποστηρίζεις το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Όχι, δεν το πιστεύω. Α, συγγνώμη. Και ήταν... την πρώτη μεγάλη, ξαναπώ. Ναι, δεν μπορείς να είσαι Χρυσαυγίτης, να είσαι Παοξής και να βρεις την Αθήνα. Δεν γίνεται. Πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Να κουνηθεί το μυαλό σου, να πούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Ό,τι να είναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε μου, εσείς είστε. Καλησπέρα, εκτής. Αθήνα. Ποιο μέρος. Περιστέρι. Περιστέρι εξής. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ παίρνω βασικά για... ήθελα να πάρω και χθες για τον... απλά δεν προλάβα τις γραμμές. Για τον κυρίολη που βγήκε και είπε ότι γιορτάζουμε σήμερα 21 Απριλίου. Ναι. Αυτό ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. Αμα ακούει, άμα βγήκε σήμερα να γιορτάσει. Ναι. Και έβαλε τα καλά του να βγει να γιορτάσει. Δεύτερον. 22 έχουμε σήμερα. Σήμερα 22. Τι γιορτάζουμε σήμερα. Απλά δεν πρόλαβα χθες να πάρω τις γραμμές, ήταν κλειστές. Ήτανε... ο καθένας μπορεί να πιστεύει. Καθένας μπορεί να πιστεύει και να γιορτάζει όποτε θέλει. Άλλος ακούει Ρόμπερτ του Ίλιαμς, άλλος Μίκη Θοδωράκη. Αρκεί να χάθετε φρόνημα. Ναι, και ναι. Να σέβεται τους άλλους. Τους άλλους. Σωστό. Οκ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πώς τη βλέπεις, γράφει την Αϊκαρά, πάρει κανένα κύπελο. Κοίταξε τώρα, έτσι όπως τον είδα τον Ατρόμητο, με απογοήτευσε να πούμε. Δεν είναι τόσο το 1-0, είναι η εικόνα του Ατρομήτου. Δεν πρόλαβα να το δω το μάτι, γιατί δίνω και πανελλαδικές φέτος. Δεν πρόλαβα. Αλλά... καλό φιλικό ήταν εγώ που το είδα. Φιλικό, πολύ χαλαρά, παλιά. Πολύ χαλαρά. Χαλαρά, ε. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει μέσα στο Περιστέρι, αλλά... δεν νομίζω. Ναι. Πάνω στο τελικό θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί πέρα, Θεός βοηθός. Εντάξει, το καλό είναι ότι θα δούμε επιτέλους έναν. Εγώ είναι γεγονός ότι από όλους τους τελικούς που έχω δει, το λέω ότι ο καλύτερος τελικός που είχα δει ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με το 15-14 στα πέναλτι, με τις ανατροπές, τα σκορ κτλ. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραίο μάτς στο τελικό. Γιατί δεν τους παίρνει και αυτούς να κάνουν τώρα χειρουργία που κάνανε από εδώ και από εκεί με την ΑΕΚ. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός για μένα θέλει να δείξει ότι είναι μεγάλος και δυνατός και δεν φοβάται, αν φτάσει στο τελικό με την ΑΕΚ πρέπει να κάνει χειρουργείο. Εγώ σαν Ολυμπιακός, αν ήμουν φίλαθλος του Ολυμπιακού, αυτό θα απαιτούσα. Νίκη με χειρουργείο. Όπως το ίδιο φυσικά θα συνέβαινε αν ήμουν και εξής. Εντάξει, εγώ πιστεύω άμα φτάσει στο τελικό έχει πολλές ελπίδες. Ποιος? Γιατί... καλά ένα μάτσι είναι, εννοείται αυτό. Γιατί πρέπει να φανεί τώρα και μετά από τη γάμα εθνική κάτι να κάνει. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Καταρχήν ένας λόγος που έχει ελπίδες είναι γιατί έφυγε ο προπονητής. Κάποιοι θα παίξουν για να δείξουν ότι να αυτός δεν είναι μέτριο το υλικό τσάκ. Εμείς είμαστε παικταράδες, αυτός έφταιγε. Να μείνουμε εμείς του να χρόνου. Μείνουμε εμείς, ναι. Γιατί αυτός ήταν έτοιμος να πάρει μια σκούπα και να τους δώσει όλους τέτοιο. Είχαν συμβιβαστεί οι ΑΕΚ. Είπαμε, έπρεπε φταίει ο προπονητής, και sorry που στο λέω, για να μην φταίει ο Τίγρης. Γιατί ο Τίγρης θα με το μάνταλο. Με το μάνταλο θα σ' άφηνε. Δεν είμαι, πέρα του Τίγρη δεν είναι ποτέ, δηλαδή και στήριξα και διαρκεία συζήτηση, αλλά λεφτά δεν βάζει ο άνθρωπος, εντάξει, να πάρει τον πούλο σιγά σιγά. Εγώ δεν βλέπω γήπεδο, δεν βλέπω ΕΠΟ και από ομάδα έχω ερωτηματικό. Δεν βλέπω γήπεδο, δεν βλέπω ΕΠΟ
Και έχω ερωτηματικό για το μπάτζετ και την ιστορία όλη. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Κωστή. Τέλος πάντων, ένα... Οι αεξίδες συγχώρεσαν τη ΓΑΜΑ Εθνική στον Μελισανίδη με την προϋπόθεση, όταν ανέβει η ομάδα, όχι την πρώτη χρονιά, από τη δεύτερη και μετά, να δουν μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια. Αυτός ο χρόνος είναι καθοριστικός. Να μιλήσω όμως, ήθελα να πω, όταν όμως η ΑΕΚ έχει χρέη αγωνιστικά, θυμάσαι όταν έπεσε, δεν έπεσε και καθόλου μπάλα, και έρχεται ο Μελισανίδης, ο κύριος που έχει τα λεφτά να κάνει ομάδα και γήπεδο, και λέει: παιδιά, στηρίξτε με, θα σας φτιάξω γήπεδο, θα σας δωράνω. Εντάξει, και τι να πούμε κι εμείς, έχουμε κανέναν άλλον. Όχι, εγώ δεν κατηγορώ εσάς. Εγώ κατηγορώ αυτούς οι οποίοι από την επόμενη χρονιά θα είναι επί οικής με τον κύριο Μελισανίδη, εάν ο ίδιος δεν ανταπεξέρθει σε αυτά που έλεγε ότι θα κάνει σε επίπεδο πρωταγωνιστικό για την ΑΕΚ. Δεν κατηγορώ εγώ τόσα εξίδες. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Είναι έλλειψη κριτικής κατηγορούμε. Αλλά αν ήμουν εξής, εγώ φέτος το καλοκαίρι θα οριόμουν, θα απαιτούσα, θα περίμενα τις μπολντόζες, θα περίμενα την ΕΠΟ, θα περίμενα την ομάδα κτλ. Αυτό θα έκανα. Όπως και την έλλειψη κριτικής που δεν κάνουν και στο δικό μας το μεγάλο μέτο. Ναι, πιθανόν. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ κιόλας για την συντροφιά και την παρέα τώρα. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι. Εσείς που γελάτε, χαρούλες. Χαρούλες. Παιδιά, τι γούστα έχω βγάλει, ρε. Πολύ γέλιο, ρε μάγκες. Να είστε γεροί, ρε φιλαράκι. Να είσαι καλά, φίλε. Τι είπε το φιλαράκι πριν, να τρεχιάζει σε κάθε γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός. Πολύ συνατριχίλα θα είδε, ρε εσύ αυτός, ρε. Είμαι φίλαντος του Ολυμπιακού, παιδιά. Ναι. Ακούω τι λένε τα παλικάρια μου. Α, εξίδες, ονειρεύεται Κύπρο το παλικαράκι. Δεν μου λες, μισό λεπτό λίγο, σε διακόψω. Ένα λεπτάκι. Γιατί να μην είπες για ανατριχύλα τώρα και τέτοια. Όταν ο Παναθηναϊκός, όταν ζούσε τα δικά σου τα πέτρινα χρόνια και πανηγύρισαν οι Παναθηναϊκοί, δεν ανατρίχιαζες. Αυτό είναι του οπαδού. Ναι, βλέπεις πως είναι, ρε φίλε. Απλά τι γίνεται, έχει ο καιρός γυρίσματα. Εσάς τα δικά σας τα γυρίσματα πότε θα έρθουν, ρε παιδί. Θα έρθουν κάποια στιγμή, μη φοβάσαι. Εγώ ζω το παρόν και βγάζω γούστα. Με όλους. Λογικό είναι. Σας απολαμβάνω και βγάζω γούστα. Καλά είναι, λογικό εδώ, είναι. Εδώ, παιδιά, βγάζετε χολή εσείς. Δεν φαίνεται άτομα που πανηγυρίσαν τους μετρημένους αδάχτυλα μιας παλάμης τίτλους, άτομα στην φιέστα σας, τι κάνετε στο πανηγύρι των 100 χρόνων, 90. Και απαιτείτε, έχετε πρόβλημα σαν λαός, αγόρια μου. Σαν λαός γιατί έχουμε πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Σαν λαός έχετε πρόβλημα. Γιατί γιατί δεν παίρνουμε 50 στο χέρι σαν κάποιους άλλους οπαδούς και έχουμε ευνουχιστεί να πούμε και δεν κάποιοι τολμάμε να φωνάξουμε. Δεν μου λες τι θέλω να σε πω. Και δεν τολμάμε να φωνάξουμε διαφορετικό σύνθημα ή οπαδός μας ο οποίος επειδή ανήκει αλλού πολιτικά δεν βγάλαμε. Ήμασταν η μοναδική ομάδα που είναι και δικός μας οπαδός και δεν βγάλαμε πανό. Αυτά τα κάνουν κάποιοι άλλοι, δεν τα κάνουμε εμείς. Τι να λέει αυτό, τι θες να πεις με αυτό, ρε. Πολλά εγώ θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Για τους τίτλους σου να μου πεις, άστα αυτά, τι απαιτεί για τον τώρα και σένα πώς είναι. Εντάξει, 17 εγώ χρόνια συνεχόμενα, 17 χρόνια συνεχόμενα, εκεί που σε παίζουν 50-50, και μια δεν φορά. Δεν πάω στην Ευρώπη να πάω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να παίξω με ποιον αρέσει. Με 17 συνεχόμενα, με 17 συνεχόμενα έσοδα. Αυτή είναι η πλάκα. Αν δεν είχε λεφτά ο θεσμός, εγώ μαζί σου, αλλά 17 συνεχόμενα χρόνια παίρνεις τόσα πολλά λεφτά. Άκουμε κάτι. Και εσύ 17 χρόνια είσαι δεύτερος και θα μπορούσες να βγαίνεις και δεν βγαίνεις, αγόρι μου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ κάνω κριτική. Φυσικά κάνω κριτική σε αυτό. Και δεν είμαι 17 χρόνια. Μακάρι, δεν είμαι 17 χρόνια δεύτερος. Εσείς δεν έχετε κάποια απέτηση ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη να προχωρήσει λίγο παραπάνω, να παίξει καλύτερη μπάλα, να πάει σε έναν ημιτελικό, σε έναν τελικό του UEFA? Ρε ράπ μου, ναι. Πάω, παίρνω 10 πόντους και αποκλίνουμε, ρε αγόρι μου. Δεν φταίει αυτό. Τι να κάνω άλλο. Πέρσι και φέτος. Συνέχεια αυτό γίνεται. Μα η πλάκα ποια είναι ότι πέρσι και φέτος πανηγύριζες. Όχι πέρσι, πρόπερσι πότε ήταν. Πέρσι ήταν με την United. Πέρσι και φέτος. Πρόπερσι και φέτος. Είχε την καλύτερη κλήρωση στο UEFA. Έβγαινες και έλεγες στα ραδιόφωνα, να τι καλύτερη κλήρωση. Μια με την Άντερλεκ, μια με την Τρίπνο. Κλαρίνο. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Τι μεγάλες αυτό. Ομάδες της Ελλάδας θα είσαι και τις πέρα. Δεν απαιτείς από το Μαρινάκι. Τι να απαιτήσω άλλο, ρε ρα. Τι να φέρω άλλο. Καταρχήν μπάλα δεν είδαμε. Κάτσε ρε φίλε, όταν λες τι να φέρω, τι έφερες δηλαδή, ας τον κόκαλι. Μπάλα δεν είδαμε. Τη Μαρινάκι τι έφερες ας πούμε δηλαδή, με τόσα λεφτά. Ούτε και τον, ακόμα και τον Μπερμπάτοφ ας πούμε, ούτε αυτό δεν σου έφερε, λέμε ένα παράδειγμα. Το μόνο όνομα που σου έφερε ήταν το Σαβιόλα. Εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τον πρόεδρό μου.
για την ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι άτυχος στην Ευρώπη, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ σε αυτό ότι είχες και κάποιες περιόδους ατυχίας, ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές. Και η διαιτησία αυτή, η διαιτησία που έχει κουράσει, ρε παιδιά, πλέον και το κατεστημένο. Παίζουμε σίγουρα στα τελευταία χρόνια. Ας τη διαιτησία στην άκρη. Υπάρχει καλύτερη ομάδα από μένα. Άκου να δεις. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από σένα. Ναι, όμως δίνει ένα πλεονέκτημα στον ποδοσφαιριστή σου. Έτσι. Και ο διαιτητής και ο αντίπαλος. Δεν έχουμε δει να παίζει χωρίς πίεση. Να περάσει χωρίς πίεση. Να μην έχει αυτό το παιδί μου να το πάρω στο 82-1-0, στο 92-0. Με λίγα. Δηλαδή να μην σε κοντράρει, ας πούμε, η Πλατανιά, η Κέρκυρα, ξέρω εγώ. Και γιατί σου λέει τώρα πού να μπλέξει ο διαιτητής. Την περνάς. Την περνάς, δηλαδή, πούντρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν το αξίζεις. Έτσι. Περνάς πολύ πούντρα, να πούμε. Δεν φίλε, να υποστηρίξουμε παιδιά εύκολα. Γι' αυτό λέω για την Ευρώπη. Αν εσύ τα έπαιρνε στα μάτς στο 80 και στο 90, δεν θα είχα απέτηση να έχει πάει καλά στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα, με τον τρόπο που περνάς αεράτα. Και παίζεις ένα μάτς κάθε Τετάρτη ουσιαστικά εσύ. Και δεν μπορείς να φτάσεις στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης. Σου δίνει την ευκαιρία το όλο θέμα να πας ξεκούραστος. Ναι, ακριβώς. Στην Ευρώπη και να φουλάρεις. Χωρίς να έχεις πρόβλημα την Κυριακή να έχεις, ξέρω εγώ, να χάσεις το πρωτάθλημα ή να μείνεις πίσω. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Και δεν όταν το κάνεις. Υπάρχει ανταγωνισμό στο ιστορικό πρωτάθλημα όταν δεις να μόνο η ομάδα. Θες εσύ ανταγωνισμό. Πώς δεν θέλω, ρε. Αν ήθελε ο Μαρινάκης. Εδώ ρε, μέχρι και το κύπελο από τον Αστέρα Τρίπολη στέρισες. Αν ήθελε. Αν ήθελε ο Μαρινάκης ανταγωνισμό, θα άφηνε τους μπούλιδες παίκτες του Ολυμπιακού. Με τη διαιτησία 50-50 να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά και πραγματικά αν ζοριζόταν θα τα παίρνουν όλα τα μάτς. Και εγώ το πιστεύω. Θα τα παίρνουν όλα δηλαδή, τα μάτς. Ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φέτος ή κάποια άλλα χρόνια. Κάποια άλλα χρόνια μπορεί να το χάνε. Αλλά σε γενικές γραμμές θα το παίρνει, θα τα παίρνει το πρωταθλήμα. Από ποιον να το χάσει. Σε ένα βαθμό, σε δύο θα τα παίρνει. Αλλά δεν θα έχει αυτό το. Δηλαδή φέτος η εικόνα, ειδικά η φετινή του Ολυμπιακού, αν δει κάποιος τη βαθμολογία, είναι εντελώς πλασματική. Η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημά της που έχει τόσο μεγάλη διαφορά είναι η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ας πούμε. Δεν έχει καμιά σχέση με την Παρί, εσύ. Εμείς και Παρί είμαστε κι όμως, ρε. Ποιος είστε όμως κι όμως, άσα, φίλε, μια ερώτηση. Έλα, Μπουμάλ, Λέτο, Βιαφάνες και Μπέρκ. Μέσα. Πόσο χειρότεροι μπορεί να είναι από τον Ιντέγε, τον Φορτούνι, τον Γκάμπελ και τον Ερνάνι. Για πες μου. Εγώ σου λέω πόσο χειρότεροι μπορεί να είναι αυτοί δηλαδή. Τώρα ήρθαν τα παιδιά, αυτά όλες είχε τραυματισμούς, τώρα τον πήραν. Ναι. Τι περιμένεις δηλαδή. Από ένα, εγώ έχω ένα σύνολο δεμένο, έχω παίχτες πολύ καλούς. Που έχουν ένα προπονητή πολύ καλό, υπάρχει διάρκεια, έχουν δει βάσεις. Είναι μομαζώματα μου, ήρθε ο ένας, έφερε αυτόν, ο άλλος έφερε αυτόν. Έλα ρε πρόεδρε εσύ, Σαββίδη που είσαι φορτωμένος. Ας τους όλους, φέρε 7 παιχταράδες, πλήρωσε τους 20 εκατομμύρια ευρώ και θα σου πω μετά εγώ αν θα παίξεις. Τι παίχτες είχες από πέρσι που είχες το δεμένο σύνολο που παίζει με τον Σδιέλαρ που μου παίζει το κέντρο, δεν τον είχες πέρσι. Τον Ιντέγε δεν τον είχες πέρσι. Ο άλλος δεν έπαιζε πέρσι. Τα δύο πλάγια μπακ σου μόνο. Και ο Ρομπέρτο. Και ο ένας ο κεντρικός αμυντικός. Και ο άλλος δεν έπαιζε πέρσι. Ο Σόβας έπαιζε. Ναι, ο ένας ο κεντρικός αμυντικός. Ο άλλος δεν έπαιζε. Τα λέμε, πάμε σε έναν άλλο φίλο. Είσαι γερός. Ωραίος. Ωραία τα πάω. Ωραία. Κοντραριστήκαμε, ωραία. Καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα, Κώστα. Από πού παίρνει αυτός από κηλικία. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλά. Πώς είσαι εδώ. Ναι. Δεν μου λε. Πού είσαι, φίλε. Πού είμαι. Ναι. Σπίτι μου, σ' ακούω. Ακούγονται κάτι ήχοι από μέσα. Αυτή η ήχη που. Εγώ, εσύ είσαι. Σ' έχω δυνατά. Α, λέω κι εγώ, ρε φίλε. Έτσι ναι. Όπως ακούστηκε ήταν. Μια ταβέρνα, ρε. Σαν να είσαι καμιά ταβέρνα, σε καπηλιό. Ναι, κάνα καπηλιό, ναι. Τι ταβέρνα, 2 η ώρα. 2 η ώρα έγινε αυτό που. Μάλιστα. Ωii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 
είπε. Πολλά είπε, φίλε, ότι θα κατέβει, είπε. Ότι αυτό. Ναι. Και προχθές που σε πήρα, θυμάσαι τι είπαμε. Ναι. Με κοίταξε, όχι. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ προχθές έλεγε το αντίθετο από αυτά που είπε ο Σαββίδης χθες. Αυτό ναι. Λέω. Προχθές που σε πήρα, με είπε, σε είχα πει να κατέβει με την ΚΑΠΑ 20 και με λες. Αυτός είπε να κατέβει καθόλου. Έτσι είπε, ναι. Ναι. Όχι, έτσι. Αλλά χθες μας τα γύρισε πάλι. Έτσι είπαν οι ρεπόρτερ. Ναι. Ο Σαββίδης λέω μας τα γύρισε χθες. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Σαββίδη, ίσα ίσα. Αλλά θα γίνουμε ρεζίλι των σκυλιών, εγώ πιστεύω. Το σκυλιόν ρεζίλι, φίλε, γιατί δεν γίνεται. Γιατί λέει ότι δεν θα κατέβει, λέει, τότε που έγινε το παιχνίδι στην Τούμπα. Ναι. Και τώρα μας λέει να κατέβει.
Ναι. Ρεζίλι των σκυλιών, τι θα φάτε 4 και τέτοια, όχι. Όχι, θα φάμε 4, είναι ήδη 0-3 στα χαρτιά. Ναι, και. Και αύριο δεν υπάρχει λόγο να πάτε να βάλει 4 γκολ στον Ολυμπιακό εκεί μέσα. Να μην πα, ρε φίλε. Πλάκα-πλάκα έτσι, έτσι και γίνει κανένα τέτοιο, δεν θα ξέρει τώρα ο Παοκτσής τι να κάνει. Να πει, α, είμαι ξενερωμένος, αλλά πανηγυρίζω το 0-4. Δηλαδή είναι μεγάλο δίλημα, έτσι. Φαντάζεσαι. Ναι. Την άλλη που είπα να του τιμωρήσει, ρε φίλε, πώ θα του τιμωρήσει. Παοκτσή, δηλαδή. Δηλαδή, πότε έβαλε 4 τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Το 75. Το 76, 3 Ιανουαρίου. Ωραία. 76, μπράβο. Άλλη φορά, άλλη μια φορά πρέπει να τον έβαλε 4-0. Μόνο στο κύπελο, στο 2. Όχι, τον έβαλε. 4-2 στο κύπελο, ναι. Όχι, τον έβαλε κι άλλε 4. Τον έριξε και 4. Και 4-1 άλλη μια χρονιά στην Τούμπα και άλλα 4-0. Για Καρασκάκη μιλάμε εμείς. Και 4-0. Και 4-0 στι Σέρε. Πώ θα του τιμωρήσει. Και 6 του έχω ρίξει κάποτε. Ναι, στο μέλλον. 6 στι Σέρε. 4 στην Καβάλα ήμασταν, νομίζω. Πρόσεξε να δει. Το μόνο που μπορεί να του τιμωρήσει είναι να του πάσει τα πόδια. Άλλη τιμωρία ή να του κερδίσει 4-0. Τι να του κερδίσει. Τι είναι αυτά που λε, βρε, τι είναι αυτά. Πώ θα του τιμωρήσει. Αντί επαγγελματικότητα. Ή να του αρέσει να κάνει καρατιέ ή να του βάλει 4 γκολ. Πώ θα του τιμωρήσει. Καλό και αυτό που λε, Κωστή, μου άρεσε. Τσίτριμι. Τι λε, ρε φίλε τώρα, τι είναι αυτά που λε και σένα άρεσε. Δηλαδή, αν αύριο μισό λεπτό, αν αύριο μεθαύριο πάρουμε κανέναν από αυτού του παίκτε στον τέτοιο στον ΠΑΟΚ. Ποιο θα πάρει, ρε φίλε, ποιο θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Και ποιον θε να πάρει. Θα σου πω εγώ. Το Ρομπέρτο καταρχήν. Να πάρει. Να πάρει. Το Ρομπέρτο δεν μπορεί να σου πάρει τα πόδια, εντάξει. Όχι. 33 χρονών το Φορτούνι και 33 χρονών το Βιερίνια. Του πάρει. Φορτούνι Κωστή πάει, γεια σα. Φορτούνι φεύγει στην Γερμανία, λένε. Ναι, ναι. Άμα βγήκε πρώτο σκόρερ, ξέρει τι κάνει ο Μαρινάκη. Λοιπόν. Και έχασε για ένα γκολ που πήγα να τον περάσει. Για πε μα, ρε φίλε, ερμήνευσε μα πώ θα του τιμωρεί. Θα του δίρει. Όχι, τους... αυτό λέω. Τι θα του κάνει, δηλαδή. Ναι. Λέει ο Ιβάν, θα του τιμωρήσω. Πώ θα του τιμωρήσει, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Από του χρόνου φαντάζομαι. Μήπως είπε τίποτα βερμούτ πάλι ο Ιβάν. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ ρε φίλε, τι να πω. Πώς θα το ερμηνεύσω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό λέω, γι' αυτό σε ρωτάω ρε Κώστα. Λέει θα τους τιμωρήσω, έτσι δεν είπε. Ναι. Περίμενε λίγο ρε Κώστα, πάρεις έναν άλλο παύση γιατί έχω διαφωνία εγώ με αυτόν. Πάρ' τον λίγο. Για εγώ θέλω να κατέβει κάτω ο Κώστα, καλημέρα καταρχάς. Τι να κάνει λέει. Εγώ θέλω να κατέβει κάτω ο Σαββίδης και να γίνεται να βάλει ο δικός μας ο Βούλγαρος, δεν μας λένε κάτω. Τι μας λένε. Θέλω να παίξει ο δικός μας ο Βούλγαρος και να τους βάλει 4. Ποιος να παίξει ρε φίλε. Και να πάμε στο τελικό. Σοβαρολογείς τώρα, ποιος να παίξει. Και τον Μπερμπάτοφ λες. Ναι, ο Δήμηταρ, ο Πεκταράς. Και εσύ βερμούτ πολύ ήπιες ρε φίλε. Όντως. Πολύ βερμούτ φίλε. Δεν είναι ότι δεν είναι Πεκταράς, αλλά είναι στα κάτω του αυτός. Θέλω 4 μέσα τηγάνι. Από τον Τίμηταρ. Ποιο τηγάνι, άδειο θα είναι το τηγάνι. Και να βγάλει τα λεφτά του. Καλά. Θα μείνει και του χρόνου Κώστα. Άλλα μπράβο, θα μείνει και του χρόνου και θα βάλει 42 γκολ. Ας βάλει τα 4 σε μάτσα. Στο πρώτο γύρο όμως. Ναι, στα play-off και ναι θα βάλει τώρα. Όσο γιατί, θα... γιατί ρε φίλε μιλάς έτσι άγαρμα. Γιατί ρε φίλε μιλάω άγαρμα, γιατί ο παίκτης, όχι ότι εγώ τον θεωρώ μεγάλη παικτική αξία. Ναι. Αλλά έχει μείνει τόσο. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Μείνει τόσο καιρό απ' έξω αυτό. Όχι ρε. Δηλαδή, θα πάει τώρα θα πει μέσα ξαφνικά. Από έξω και από μέσα ο Ντίμηταρ τώρα. Δεν πρέπει να κατέβει κάτω και να βάλει ένα ντόρτι. Μας βγήκε ο Φορτούνης πρώτο σκόρε. Γελάκι Πέτρας τώρα με το Φορτούνη. Πρέπει να τρώτε φτηνές πίτσες. Ναι, όχι. Φτηνές μπύρες, Βεργίνα και. Όχι, Βεργίνα, όχι. Τι. Για πες. Πες μου μια φτηνή μπύρα, φίλε. Μια πολύ φτηνή μπύρα. Καλή μπύρα. Μη λες μάρκες. Εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να πίνετε φτηνές πίτσες με φτηνές μπύρες. Ή με προσφορά τέλος πάντων. Ρε εσύ, Κωστή, τώρα γιατί μιλάς έτσι ακατάπαυστα τώρα. Ακατάπαυστα που. Ναι, εντάξει, είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι κακό, είναι παράλογο να βάλει ο Ντίμηταρ 4 μέσα στο Καραϊσκάκι. Ξέρω ρε φίλε, να σου πω, ο Μπερμπάτοφ εγώ τον πήρα χαμπάρι από τον Οκτώβριο. Έφτασε Απρίλιος, Μάιος, εσύ ακόμα... Δεν το βλέπεις που σου κατεβάζει την μπάλα, ο άνθρωπος είναι θεός του ποδοσφαίρου. Οι δικοί μας οι κινήσεις που κάνουν τις βλακίες δεν μπορούν να τον βρούνε. Δεν μπορούν να τον βρούνε. Τι τώρα ο Πέλκας γελάει και η Πέτρας τώρα με τον Πέλκα. Εάν γελάει η Πέτρας με τον Πέλκα ρε φίλε, εντάξει. Το Πέλκας τώρα γελάει ο κόσμος ναι. Μαζί του. Ναι, και ο Μπερμπάτοφ ας πούμε δεν τον εκμεταλλευτεί κάτι. Ο Ολυμπιακός τι σας φταίει ρε φίλε φέτος. Θα μίλω στο λίγο ρε. Ο Ολυμπιακός τι σας φταίει φέτος. Ρε θέλω 4 να βάλει ρε ο Βούλγαρος. Βούλγαρος εντάξει, ρε, φίλε, 4 εντάξει. Θέλω να βάλει εντάξει, κάτω. Καλά, και κάτω. Να πάω στο τελικό και το αεκάκι να τον διαλύσω. Αμά. Το αεκάκι. Το αεκουλάκι. Το αεκουλάκι, ε. Ναι, που έχει πέσει στη γάμα και η μεγάλη παοκάρα δεν έχει πέσει ποτέ. Αμά. Ναι, αλλά... Εγώ πιστεύω έφαξε το κουτί μαζί με την πίτσα, φίλε.
Σάκη! Έλα! Πόσα! Τι να μιλήσει, ρε βλαχοπάοξη! Τι να μιλήσει, πόσα ρε! Πόσα! Τι βλαχοπάοξη! Πόσα ρε! Πόσα ρε βλάκα! Πόσα! Πόσα! Τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι τέσσερα! Ρίχτα, ρίχτα! Τι να ρίξει, ρε! Τέσσερα ο Τίμηταρ και να κλαίνε στο τηγάνι. Να κλαίνε, να λέει τι κάνει. Ρε φίλε, βουλγάρικη κοκακόλα πίνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που πίνει ο Τίμηταρ. Α, κατάλαβα. Ο δε Τίμηταρ, δεν ξέρω αν τον είδατε. Όλοι ποζάρα χαμογελαστή στη βράβευση. Αυτό είχε ένα μούτρο, λε και δεν τον αφήνει να μπει μέσα, να πούμε. Ρε, τα πόδια του Μπερμπάτοφ τα έχετε δει. Τα πόδια του είναι σαν τη μακαρίτσα τη γιαγιά μου, γεμάτα κάλους είναι. Τσιμέντο είναι η τετρακεφαλή του. Κότσια έχει τα πόδια, ρε φίλε. Τσιμέντο είναι η τετρακεφαλή του. Γεια σου. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε, γιατί μα ακούν και στην Αθήνα. Τράβηξε μια γωνιά εκείνο ο περίεργο στόπερ σε ένα μάτσο που θα βάλει τα κλάματα. Θα γελάσει στην Αθήνα μαζί μα, φίλε. Ναι, μπράβο, μη. Γιατί μα ακούν και από το ίντερνετ. Μην εκθέτε το λαό. Μην εκθέτε το λαό. Καλέ οι πίτσε μα κάνουν κανένα σποτάκι πάλι. Καταρχήν, μπράβο το ότι βρήκατε τη δύναμη και σχηματίσατε τα νούμερα στο καντρά του τηλεφώνου. Αν είχε κανένα πιο δύσκολο σταθμό, δεν νομίζω να τα καταφέρνατε. Λέει ένας Κορδελιό, λέει 1973, πάω κλαίει 1926. Λέει. Μπράβο. Μιλάτε για οπαδούς, λες και δεν ξέρετε τι σημαίνει οπαδός. Αν ήμασταν εμείς στο Μέγαρο, δεν θα μιλούσε μόνο στο Σαββίδης, στην ομιλία του. Εμείς περιμένουμε ώρες για την παοκάρα μας και δεν φεύγουμε ποτέ. Εμείς μπαίνουμε στα λεωφορεία να ταξιδέψουμε μέρες για το μεγαλείο σου. Λέει ο φίλος. Σωστός. Ωραίος. Και ένας άλλος λέει, δύο Γάβροι και ένας Αριανός οι πρώτοι ακροατές και οι τρεις μίλησαν για τον ΠΑΟΚ. Αϊποντίτες κάθε μέρα ορίονται και μας λένε τα νέα του ΠΑΟΚ. Ο Ολλανδούλης δεν κοιμάται αν δεν μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Θα το απαντήσω αυτόν τον. Το ίδιο και ο Μάνος. Και μετά απορείτε, λέει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα όλη η ζωή σας. Ο ΠΑΟΚ μικρούλιδες. Λοιπόν, ναι. Πώς είναι ο κύριος εκεί που το στέλνει το μήνυμα? Ο 613. Λοιπόν, 613. Ο 613. Σου πω έτσι ένα παρασκήνιο τώρα από τη Μαρμίτα. Έχω βάλει στοίχημα με τον Ολλανδό. Αν ποτέ κάνουμε μία εκπομπή χωρίς τον Τζόρνταν, γιατί ο Τζόρνταν μιλάει και για άλλες ομάδες. Βάζει διλήμματα εγώ, για τον πρόεδρο. Εγώ, ο Ολλανδός Κορατόπουλος. Βάζει διαβάλματα για τον πρόεδρο. Αν κάνουμε μόνο οι τρεις μας μία εκπομπή, και ο Μένιος αν θέλεις, εγώ έχω πει ότι δεν θα κρατηθούν. Γιατί εγώ ξέρεις γενικά, μιλάω μόνο για τον ΠΑΟ. Να ξέρεις 6-13, τους έχω βάλει στοίχημα. Λέω, δεν θα κρατηθείτε, ρε. Δεν θα αντέξετε. Έστω μία κουβέντα θα την πείτε. Στη μαμά Τερέζα μετά θα σάντζε, θα τον πληρώσουν αυτοί, λες μετά. Έτσι πιστεύω. Η μαμά Τερέζα. Λοιπόν, Γιαράκη, λέγε. Τι να πω, Κωστάκη μου. Τι έχετε, εξετάσεις, πότε έχεις εσύ? Ιούνιο. Ιούνιο. Ιούνιο, Ιούνιο. Πόσα χρωστάς τώρα εσύ? Εγώ περασμένα τα έχω όλα. Όλα, ε. Όλα. Του κόμματος είσαι, δηλαδή. Όχι, ρε. Διαβάσματος. Του διαβάσματος. Μα, εσύ. Και εγώ το ίδιο. Μάλιστα. Άρα βγάλαμε τον πρώτο χρόνο στην σχολή. Την. Βαλκανικών. Όχι τον πρώτο χρόνο, το πρώτο εξάμηνο βγάλαμε. Γιατί το πρώτο εξάμηνο? Πώς είναι το πρώτος χρόνος, κάθε έτος έχει δύο εξάμηνα. Έχουμε και το δεύτερο εξάμηνο τώρα. Εξετάσεις Ιουνίου. Τέλη Μαΐου. Α, τον Ιούνιο δίνεις τώρα. Ιούνιο. Ναι. Άλλα έξι μαθήματα. Μάλιστα. Άλλα τώρα. Πόσα μαθήματα? Έξι σε κάθε εξάμηνο. Έξι σε κάθε εξάμηνο. Πόσες ώρες τη μέρα διαβάζεις? Κοίταξε, το πανεπιστήμιο δεν έχει, ας πούμε, το διάβασμα του σχολείου που σε διαβάζω κάθε μέρα. Δηλαδή πώς διαβάζεις? Κοίταξε να δεις. Φροντιστήριο πας? Όχι. Όχι. Για εξεταστική, ας πούμε, φουλάρι στο τέλος, ναι. Να περάσει το μάθημα και από εκεί και πέρα, αν από τα βιβλία που έχεις, αν κάτι σε ενδιαφέρει, σε κεντρίζει, θες να το. Όχι να το διαβάσεις για να το γράψεις να περάσεις, να το διαβάσεις έτσι. Να πάρεις μια παραπάνω γνώση. Τι το ρωτάς, 19 χρόνο το παιδί, ρε, θα βγει έξω φοιτητής, θα γουστάρει, βαλαωρί του, κέντρο, έτσι, ρε, φίλε, τα μανούλια. Θα κάνει τέτοιο για διάβασμα, το λες. Έστα, ρε, Γιώργο. Μα τώρα δεν περάσαμε κι εμείς αυτά. Πας στη βαλαωρί του, ρε. Πάω, πάω. Εκεί τι γίνεται, εκεί, παλιά ήταν εκεί πέρα οι κουστούμτζίδες και οι βιοτέχνες. Καμία σχέση τώρα πιτσιρικαρία έχει τώρα. Βαλαωρί του, έχει ζωή, ρε. Κάτσε, ρε, εσύ, άμα και εσύ 19 χρονών λες ότι έχει πιτσιρικαρία. Όχι, για την ηλικία μου. Α, μπράβο. Και εμένα βάζω μέσα. Α, εντάξει. Ρε. Καλά ποτά για μπόμπες τώρα φάτε. Πίνονται. Τι καλά ποτά. Πίνονται. Τρίχες. Κατά ανάγκη. Κατάλαβα. Τρίχες. Όχι, τώρα εντάξει, λίγο μισό λεπτό γιατί μας γίνανε πότες και μικροί. Ναι. Σιγάρε που μάθατε. Ίσως όταν ήμασταν 19, πίναμε ό,τι μας δίνανε και λέγαμε και ευχαριστώ. Πετρέλαιο θα πει. Και τι ήξερες? Ήξερες εσύ όταν έβγαινες 19 χρονών ποια είναι η μπόμπα, ποιο το πετρέλαιο, ποιο το καλό? Γιατί εγώ έπεινα, νομίζεις. Καλά, εντάξει, εσύ είσαι άλλο τώρα. Εσύ τώρα ξεμοράθηκε στα γεράματα. Ναι.
Για λέγε. Εντάξει τώρα, άμα ο άλλος σε σερβίρει σαβούρα, το καταλαβαίνεις τι να κάνει. Από τη μυρωδιά, από τη γεύση. Δεν σου είπαμε, ξέρω εγώ, το πιάνεις με τη μία, αλλά εντάξει. Τι πίνετε, δηλαδή, τίποτα εσείς πίνετε. Ουισκάκι. Κοίταξε να δεις. Πιο περισσότερο μπύρα που είναι κλειστή. Το πιο σίγουρο. Κλειστή τώρα. Μπύρα, έτσι. Μπύρα που είναι φτηνή, άστα κλειστή, μικρέ. Φτηνή είναι, έτσι. Τα άλλα είναι για συγκεκριμένες περιστάσεις. Εντάξει, και να. Κοίταξε, ένας λόγος που έχει αλλάξει πλέον και οι διαδικασκέοι, εγώ βλέπω τώρα, να με επιβεβαιώσουν εδώ και τα μικρά, η διασκέδαση των νέων είναι γεγονός ότι παίζουν ρόλο οι τιμές. Δηλαδή εμείς παλιά, ας πούμε, που εγώ έβγαινα τα χρυσά χρόνια με χιλιάρικα, ξέρω εγώ, πρόλαβα και τα χιλιάρικα. Και μετά με το ευρώ 2000-2001 κτλ. Όχι χιλιάρικα. Πώς τα λένε οι Αλβανοί οι φίλοι μου? Πώς τα λένε? Χιλιάρικα. Τα χιλιάρικα. Ο Έλμερ στο Γιώτη. Έτσι. Έχεις ένα χιλιάρικο. Έτσι. Τον Έλμερ. Ελμεράκο μου, καλημέρα. Πώς το λένε? Εμείς, ρε παιδάκι μου, για να καταλάβεις, ναι, όταν πίναμε, ξέρω εγώ, στην παραλία τις περιπτερόμπυρες, δεν είχαμε ανάγκη, δεν το τις κάναμε. Περιπτερόμπυρες. Ναι. Όταν πίναμε περιπτερόμπυρες, ας πούμε, δεν το κάναμε για τα λεφτά. Το κάναμε για την άποψη, γιατί γουστάραμε εκεί χαλαρά και τα λοιπά και έτσι φάση. Φίλε, τώρα αναγκαστικά προσαρμόζουν τις ανάγκες τους τα μικρά ανάλογα με την τέτοια, ανάλογα με τα λεφτά. Δηλαδή έχω δει, ας πούμε, εγώ ξέρω τώρα φοιτητές οι οποίοι δεν βγαίνουν όλη τη βδομάδα πάνε για καφέ για να πάνε στα μπουζούκια, ξέρω εγώ. Εμείς παλιά δεν το είχαμε αυτό το θέμα. Πάντως η νέα τάξη πραγμάτων, οι 35άριδες που δεν πάνε στη Βαλαωρή, τους 40άριδες, τις περιπτερόμπυρες τις πίνουν τώρα έξω από τα μαγαζιά αυτή. Όπως τις πήραν οι Αλβανορώσοι, να πούμε, τη δεκαετία του 90. Ναι, συμφωνώ. Ήπεινα, ήπεινα και ξανά ήπεινα, να πούμε. Κατάλαβες. Έτσι πάνε. Και παίρνουν τρεις βεργίνες και πληρώνουν τις δύο, οι δικοί μου, οι φίλοι. Τους έχω κάνει ειδική τιμή, να πούμε. Και έχει το μεγάλο το μπουκάλι, εκείνο το φλούτσου, 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 φλούτσου. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, ένας λόγος και τα ποτά, ας πούμε, εγώ και που έχουν έρθει φίλοι μου, φύγαν στο εξωτερικό. Και έρχονται εδώ είτε με τις κοπέλες τους, είτε με τα γόρια τους, είτε με φίλους, με φίλες κτλ. Και φίλοι και φίλες, μου λένε ότι ένας λόγος που αρέσει και το ποτό είναι ότι και οι μερίδες είναι μεγάλες εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Και εγώ όταν πήγα στο εξωτερικό και ζήτησα στο Λονδίνο μου βάλουν ουίσκι και είδα τι μου βάζουν, λέω τώρα αυτός κλέβει, αν το κάνει αυτό στην Ελλάδα θα φάει ξύλο, ας πούμε. Ναι. Είναι μεγάλες οι μερίδες. Στα περισσότερα μαγαζιά. Ναι. Είναι έτσι η νοοτροπία του Έλληνα να πιει, να κάνει, να ράνει. Να και πιει. Τα σαντουίτς είναι σε μεγάλες μερίδες. Τα σαντουίτς. Τα σαντουίτσια εδώ πάνω, άσε, γιατί πήγαμε και στην Αθήνα. Πας στην Αθήνα να φας σαντουίτσια. Και κόντσα πάθο κεφαλικό με αυτό που είδα. Με λέει ο Αθηναίος, εμάς λέει εδώ είναι πολύ φτηνά. Το λέω ρε φίλε, με αυτά που έχεις όμως πρέπει να πάρω τόσα πολλά σάντουιτς ή σαντουίτς τέλος πάντων. Σαντουίτς. Που πληρώνω πιο πολλά από στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Έχουν όμως ωραίο. Έχουν άλλη γεύση τα σαντουίτς τους. Είναι λίγο. Έχουν κάτι σαν και. Βάζουν και το κεμπάπ. Αυτοί κάνουν. Άλλο ναι, πράγμα είναι αυτό. Δεν έχει σχέση με τη ναι, γεύση. Ναι. Άλλο είδος φαγητού είναι αυτό. Εμείς ναι, μιλάμε να συγκρίνουμε καθαρά το χοιρινό γύρο τους με το χοιρινό γύρο μας. Καλύτερο γύρο έχουμε εμείς. Ναι. Ξαρτάται, ξέρω εγώ. Καλύτερο γύρο. Είναι από την Ολλανδία. Δεν ξέρω. Έχουμε την Ολλανδία είναι. Βέβαια. Πάμε φάμε κανένα πατσά. Πατσά τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα. Όχι. Βράδυ δεν τρώμε. Δίαιτα, εσύ. Δίαιτα. Ναι, και εγώ τώρα σπίτι θα φοδά από πουθενά. Πουθενά. Ούτε κανένα κακάο θα πιούμε. Όχι. Λοιπόν, καλή φορά. Συνέχεια στο Γιάννη Χιλτίδη. Αύριο να πούμε οι δημοσιογράφοι έχουν απεργία. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Θα κάνω 2 με 4 χιόνια. Μόνο σου. Ναι. Αχα. Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Κόκκινος απεργεί. Απεργία. Σπάει την απεργία του και κάνει 4 με 6. Αχα. Είναι δηλαδή ή. Είναι ή μη απεργοσπάστης. Όχι, όχι. Ή είναι απεργοσπάστης ή δεν είναι δημοσιογράφος. Καλό βράδυ. 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 Καλό βράδυ.